Ninja TV, hi! Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 για να μας αναλύσει ο Νίκος Αλέφαντος τα όσα είδαμε Σαββατοκύριακο, κυρίως από το Confederation Cup αλλά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ελπίδων, και να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα, όπως είναι η μεταγραφή του Μποκανή στον Ολυμπιακό, η κλήρωση του Πανιωνίου λίγο νωρίτερα για το Europa League και άλλα ενδιαφέροντα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Δεν την άκουσα. Ο Ολυμπιακός μου πιο κλειώθηκε. Όχι Ολυμπιακός, μόνο Πανιώνιος είχε κλήρωση σήμερα. Είμαι Σιράκ από Αρμενία ή Μεγκόριτσα από Σλοβενία. Ξεκινάει 13 Ιουλίου. Μάλιστα. Σε λιγότερο από ένα μήνα. Εντάξει, εμείς στην αρχή, για να ξέρει λίγο ο κόσμος και ο κουβεντούλες, για ένα φοβερό Γιάννη Κοτρότσο, ναι, έλα, ναι. Γίγαντας. Τελειότερα φοβερά ορθοπαιδικά. Όπο, αμερικάνικη εταιρεία, φτάνει μέχρι Σκόπια, όλη την Ελλάδα, εκπληκτικός και φοβερά. Οι ζώνες, κάλτσες, ορθοπαιδικά, ό,τι έχει, ασύλληπτα. Τελευταίου τύπου. Κοτρότσος, Γιάννης, θα τον βρείτε σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, παντού όλο τον κόσμο. Και Σίμος Τσαλογλίδης, ντύσιμο καπάνι. Στη Θεσσαλονίκη ξέρει ο Κωστάκης, σε ντύνει σαν τον Αρμάνι, σε ντύνει. Σε ντύνει. Και έχουμε να πούμε, το οποίο αυτό είναι πράγματι για τον κόσμο που κοιτάμε, είναι ένα διαγνωστικό κέντρο που είπα προχτές του κύριου Λιάση, μέγας επιστήμονας, τελευταίου τύπου όλα τα μηχανήματα, σε παίρνει καροτίδες όλα πάνω, αορτές, κάτω, νεφρά, όλα, προστάτες, ό,τι θέλεις. Είναι φοβερό στο παλαιό ψυχικό, Αθήν λέγεται η εταιρεία, είναι καταπληκτικός επιστήμονας, ο κ. Λιάσης. Κόσμος, θα πας μια φορά το χρόνο όλο, θα αποφύγεις εγκεφαλικά, αποφύγεις τα πάντα. Μάλιστα. Θα σου δει αορτή που είναι επικίνδυνη, δεν τη βλέπει άλλος και είναι δύσκολο να τη δουν και καρδιολόγοι. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Να δεις που βρίσκεσαι. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Κωστή Ραπτόπουλο, οπότε Νίκο να ρωτήσω για τον Ντιομαρσί Μποκάνη, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα λίγη ώρα πριν. 31χρονος Κονγκολέζος επιθετικός, έπαιζε στην Χαλ φέτος στην Premier League του Μάρκο Σίλβα. Και ο Μπέσνικ Χάση, ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού, τον ήξερε από τη θητεία του στην Άντερλεχτ. Τότε να πούμε ότι ο Χάση ήταν βοηθός του Φαντεμπρόμ και στη σεζόν που έπαιξε στην Άντερλεχτ έκανε και τα καλύτερα παιχνίδια του. Εδώ τον βλέπουμε να σκοράρει σε ένα μάτς της Norwich με την Arsenal, με την Liverpool, συγγνώμη, με τα Κουνάκη. Γενικά μέσα στην περιοχή είναι πολύ δυνατός, με πολύ μειώδη σωματότυπο και στο κεφάλι. Η ταχύτητά του δεν είναι το νούμερο ένα προσόν του, αλλά ήταν εισήγηση του προπονητή του Ολυμπιακού, οπότε δεν ξέρω, προφανώς κάτι θα έχει στο μυαλό του για να ζητήσει αυτόν. Εδώ είναι και οι συμμετοχές, οι χρονιές που έχει κάνει. Ξεκινάμε από το 11-13 που είπαμε την Άντερλεχτ, έκανε 34 γκολ σε 53 παιχνίδια. Μετά πήγε στην Αμό Κιέβου, έκανε 16 γκολ σε 33 παιχνίδια. Ακολούθως στην Norwich έκανε 7 γκολ σε 29 μάτς. Είχε ένα τραυματισμό στην Χαλ, έπαιξε μόλις 12 παιχνίδια και δεν έβαλε γκολ. Άρα, Νίκο, από αυτό που βλέπουμε, τα καλά του χρόνια ήταν τη διετία 11-13, ναι, στην Άντερνετ. Είναι... Και με τις ανταρλιέγεις. Εγώ τα έχουμε πει ότι, όπως μου λέει και ο Γιάννης ο Πολυκαντριώτης, μου είχε πει επανειλημμένος, μου λέει είναι τόσο αγάπη προς τον Ολυμπιακό, προς τον συγχωρεμένο τον πατέρα του, προς τη μητέρα του, στο δε τον Ολυμπιακό από μικρό παιδί και κάνει και καλά στον κόσμο, στην κοινωνία ο Μαρινάκης και επιπλέον επειδή αγαπάει τον Ολυμπιακό παθολογικά, φοβερά από μικρό παιδί. Πάνε καλά οι επιχειρήσεις του, έξω και τα λοιπά. Έχει την ευχαίρεια ο ίδιος να κάνει μεταγραφές και να παίρνει παίχτες, να ενισχύσει τον Ολυμπιακό, διότι το έχει βάλει μεράκι να πάρει και το 8ο
και θα δώσει λεφτά. Είδες, η πρώτη μεταγραφή είναι ο Μπογκανή. Μπορεί να κάνει άλλες 4 ή 5 έτοιμες και καλές. Είδες που λένε μερικοί αργείς και τα λοιπά. Μα έχει την ευκαιρία να πάρει τον παίχτη και τα λοιπά. Λοιπόν, το βιογραφικό του Μπογκανή είναι πολύ μεγάλο. Είναι δυνατό. Είναι από εκεί και πέρα θα περιμένουμε. Εντάξει. Πιστεύω να είναι στα καλά του, ας πούμε, γιατί ξέρει, Μαρινάκης δεν την έχει πατήσει σε τέτοιες καταστάσεις ποτέ. Δεν την πάτησε όπως ο Σαββίδης με τον Μπερμπάτοφ. Εντάξει, ο Καρντός ήταν ένα... Ναι, ο μόνο Καρντός, τον οποίο τον βρήκε, μου φαίνεται. Δεν θυμάμαι αν τον πήρε. Τον πήρε, αφού ήταν πέρσι. Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, καλύπτει, βάζει τους άλλους, παίρνει στο πρωτάθλημα, σε καλύπτει μια φάση που δεν θα πάει. Να βγει ο Γκορτζής, γιατί ο Γκαρντόσο από ανέκαθεν, εγώ το θυμάμαι, ενώ τον Μπογκανή δεν τον έχω δει να σχηματίσω εντύπωση, τον Γκαρντόσο τον έβλεπα στη Λίβερπουλ. Στην Μπενφίκα. Στην Μπενφίκα. Και λέω, τι τον θέλετε ρε και τον κρατάτε, διώχτω, γιατί τότε λόγω του μεγάλου του παιχταρά της Μπενφίκας, συγχωρεμένο του Ιωσέμπιο, ήμουν Μπενφίκα. Ρε αργός ρε τους λέω, μέχρι να στήψω, εδώ και 30 χρόνια. Και ήρθε στον Ολυμπιακό και τους είπα, είναι αργός. Το φοβόσουν, ναι. Κατάλαβε, λοιπόν, τώρα εδώ έχει άλλο βιογραφικό που κάνει. Δεν έχει τέτοια αργότητα, δεν έχει τέτοια αυτά. Πιστεύω να είναι λίρα 100. Είναι επικίνδυνος, είναι θηρίο μες στην περιοχή που έδειξες και εδώ που τον βλέπω. Θα τον δούμε, θα αρχίσει, θα γυμναστεί, θα κάνει, θα ετοιμαστεί, θα τον δούμε, θα κρυθεί. Και αυτός έχει ένα κίνητρο στον Ολυμπιακό και στην Ευρώπη. Να, κάνει, να επανέλθει. Λοιπόν, μεγάλο. Έχει σκοράρει και έρχεται σε μεγάλο σωματείο που έχει πάρει 7 τίτλους και θα θέλει να βοηθήσει για να πάρει και τον 8ο. Έχει ο Θοδωρής έτοιμα τα γκολ που είχε βάλει. Έχει σκοράρει με τη Σαντάρ Λιέγης κόντρα και στον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι το μάτς. Εδώ ήταν σύμφωνας. Ήταν σύμφωνας. Εδώ είναι σύμφωνας. Και ελαφρύσε. Και κοίτα πάλι τη φάση. Πώς βάζει την πλάτη. Τσιμπάει. Κοντρολάρει και τελειώνει. Βέβαια. Αυτό το γκολ ήταν, τα είχε βάλει μόλι την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ήταν το μάτς Σαντάρ Λιέγης Παναθηναϊκός. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη όλοι οι Ολυμπιακοί. Και εδώ στο είναι τον Ολυμπιακό, Νίκο, συγγνώμη. Ναι, είχε τα αποσφαιβή, βλέπεις τα κοίτα. Και αυτά τα τελειώματα δεν ξεχνιόνται. Να, κοίτα το και από την αρχή της φάσης. Εδώ κοίτα. Τους έφυγε τους δύο στόπερ στη μέση που τον είχανε, τον έβαλε πλάτη, καθάρισες. Έχω βγάλει δύο συμπεράσματα από ό,τι βλέπουμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και στις δύο φάσεις βάζει πολύ καλά το σώμα του και φεύγει. Ναι, ναι, από πάνω φύγει, ναι. Και με τον Παναθηναϊκό μας βάλει στο δρύο πάλι την φάση, τώρα δεν διέκρινα ποιος παίκτης ήταν. Πώς με την πλάτη έφυγε και την τσίμπησε μετά και την κατέβασε και εκτέλεσε. Και από ό,τι φαίνεται, Γιάννη, από τα νιάτα του βλέπεις. Είναι παίχτης γρήγορος, δεν ήταν αργός. Ναι. Δεν ήταν αργός. Δεν ήταν αργός, όχι. Έχει ταχύτητα. Είχε τον τραυματισμό. Είναι καλπάζει, ας πούμε. Εδώ βλέπεις, έλεγα πως βάζει ανοιχτό διασυρμό, τον κερδίζει. Και την κατεβάζει. Την κατεβάζει ωραία, μπαμ και ωραίο με τη μία. Ναι. Και δεν είναι αργός. Ο Καρντόσο δεν έκανε τέτοια κούρσα με τίποτα. Αυτό δεν το βλέπεις ούτε στα νιάτα του τον Καρντόσο. Έτσι, μπράβο. Ούτε ο Ιντέγκε. Δεν ξέρει τέτοια μπάλα όπως ο Μπογκανή. Δεν ξέρει. Ναι. Γιατί εδώ ουσιαστικά. Και δεν έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτός έχει κάνει σε μεγάλα σωματεία στην Ευρώπη μεγάλο ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Το ξέρουν και οι προπονητές. Και ο προπονητής ο Χάζης στον Ολυμπιακό το ξέρει. Δηλαδή δεν μπορεί να αποτύχει. Τον είχε δύο χρόνια. Ταχυδί. Τον είχε δύο χρόνια. Λοιπόν, πατάει στέρεα ο Μαρινάκης. Το εξετάζει, το κάνει. Θα πάρω να έχουν τη διαφορά από τους άλλους. Θα κάνω 4 μεταγραφές. Πήρα τη μία, θα χτυπήσω άλλες 3. Όπως γίνει εδώ, να πούμε και λέει εδώ. Υποσχέσεις, θα πάρουμε 4-5 έτοιμους παίχτες. Προανήγγειλε μειώσεις στα διαρκείας. Κυκλοφορούν την επόμενη εβδομάδα. Τόνισε ότι θα είμαστε καλύτεροι από πέρσι και ζήτησε στήριξη στο πρόσωπο του Χάζη και στην ομάδα γενικότερα. Βλέπεις τι κάνει. Έχω φωτογραφία. Το λαό τον σκέπτεται. Και λέει, κύριε, και στα άλλα. Ναι. Και στα αυτά θα τα κατεβάσει. Θα τα κατεβάσει και τα διαρκεία όλα. Για να μαζευτεί ο κόσμος. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι. Εδώ είναι όλα τα τρόπια από το 2010 και το αεραστέχνη. Αυτό είναι. Μπράβο. Ο Μαρινάκης. Σκέψει τώρα τι έχει κάνει για το συγχωρεμένο τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, στο ΑΚΕΠΑ. Για τη μάνα του καλή ώρα το σπουζί. Για τους
φουκαράδες τους πρόσφυγες στο μνημείο που τα αγόρασε. Και ένα χειμώνα. Φοβερός είναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα. Αν έχουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Να τον. Ω, ρε Κώστα. Ελάτε να σας πω για τον Κογκολέζο. Κώστα, μπορώ να χαιρετήσω. Να σας πω πληροφορίες για τον Κογκολέζο. Έλα, Πασκάλ. Μισό λεπτό. Κώστα, μισό λεπτό. Μπορώ να σε ονομάσω με αυτό το γυαλί, με λαχρινός, με άσπρη μπλούζα. Τον έφερε εκεί. Ο νέος Σόνι Λίστον με τον Ιγκακάσο, Γουακάσο. Έχει τον Μποκανί εκεί και τον ψάχνουμε εδώ. Όπω. Είναι ο σκηνοθέτης μου Κογκολέζος. Έτσι. Και ξέρει, είναι στον ποταμό Κογκό. Οχ. Κυνηγούσε κροκοδίλους. Έτσι, μπράβο. Λεοντάρια και υποποτάμους. Δεν τον πιάνει γρήπη, δεν τον πιάνει πονοκέφαλος, δεν τον πιάνει τίποτα. Στα γήπεδα πάω, όποιος τολμήσει να με χτυπήσει, του τραβάει κάτι μπουνί. Ωραία. Και λέει ότι αυτός ο μαύρος, λέει, πες τον Αλέφαντο, θα ξεσηκώσει, λέει, τον Καραϊσκάκι. Πες τα, ρε, τι τα λες εμένα, πες το στον κύριο Νίκο. Πες το. Κύριε Νίκο, καλησπέρα. Έλα ρε, γιγαντά μου. Γιγαντά μου, έλα. Φοβερό, ρε. Να του δίνει πάσες. Το Φορτούνι. Ναι. Ο Φορτούνις είναι ο μόνος που θα κάνει τον Μπουκανί να γίνει ήρωας στο Ολυμπιακό. Ναι. Ωραία. Θα παίξει μόνο αν το σερβίρουν. Αλλιώς θα τον αφήσουν μόνο του να παίρνει την μπάλα. Να γυρνάει πίσω, να παίρνει την μπάλα για να σκοράρει. Θα κάνει όπως έκανε πέρσι ένα ολόκληρο χρόνο χωρίς να βάλει γκολ. Είναι καλό τροφοδότη, έτσι. Βέβαια. Αλλά αλλιώς, είναι γρήγορος όμως το βλέπει. Ναι. Πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι θα σπάσει τα δίκτυα. Θα σπάσει τα δίκτυα. Αλλά θέλω να το δω όμως στα μεγάλα παιχνίδια. Στα μεγάλα παιχνίδια, ναι. Θα γίνει. Θα τον πλαισιώσει, λέει ο Μαρινάκης. Ο Νίκος θα ξέρει τι. Έκανε την πρώτη χρονιά για μεγάλη. Με τον οποίο μπορεί να παίξει. Πίσω, ένα δεκάρι πολύ καλό. Δηλαδή μια μεταγραφάρα θέλει ακόμα. Για να συντρίψει τα. Δεν χρειάζεται μεγάλες μεταγραφές. Ναι. Ας πάει στην Αφρική, θα φέρει καλούς παίκτες. Δεν χρειάζεται να. Μαύρους θα φέρει. Σε και σένα, μαύρους θα φέρει. Ας φέρουν. Βέβαια, ας φέρουν. Δεν υπάρχει. Ας πάει στο Κονγκό. Τόσους καλούς έχουμε. Αλλά δεν θέλουν να πάρουν Έλληνες εδώ πέρα που υπάρχουν. Λοιπόν, έγινε παιδιά. Αν παίρνουμε ξένους, ας πάμε εκεί πέρα να βρουν. Άρα λες, αν το σερβίριο Φορτούνης ανέβει λίγο, θα σπάσει τα δίχτυα μου, λες. Ακριβώς. Τελείως. Ωραία. Ευχαριστούμε για το σερβίριο. Ο Κογκολέζος Παοξής είναι, θα στεναχωρεθεί, λέει, αλλά εντάξει. Φέρνει τα ακουστικά εδώ πέρα. Αυτή είναι. Μπράβο, όλο το ρεπορτάζ. Μας έπιαξε, όλο το ρεπορτάζ. Είναι ο σκηνοθέτης μου εδώ. Κογκολέζος σκηνοθέτη εγώ. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει σκηνοθέτες. Δεν έχει τίποτα. Βρήκαμε εμείς από τον Κογκό. Είμαστε 200 χρόνια πίσω. Τη βγάζουμε όμως. Ο Κογκολέζος είναι τρομερός. Μια χαρά. Είδαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ με τον Μποκανί. Και στιγμιότυπα όταν είχε σκοράρει κόντρα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Υπάρχει έτσι ένα μούδιασμα γιατί φέτος έπαιξε 12 μάτς, δεν έκανε γκολ με τη Χαλ, προερχόταν από τραυματισμό. Γενικά στην Αγγλία δεν έκανε σε την παρουσία του τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά νωρίτερα στο Βέλγιο είχε πολύ καλές σεζόν. Και από αυτά που είδε ο Νίκος, επαναλαμβάνω, από αυτά που είδε, γιατί άλλο το γήπεδο και άλλο τα στιγμιότυπα, του κάνει σε γενικές γραμμές, έτσι. Είναι και πες το, πώς να σου πω, δηλαδή αν βρεθεί αυτά που βλέπαμε, έστω ναι. Και το μισό που λέω λόγος, ναι. Δεν πιστεύω. Δεν το χάνει. Θα πάει καλά, είναι δύσκολος αντίπαλος. Mm-hmm. Και μέσα φάλι ο Καραϊσκάκη και τέτοια. Αυτό σήμερα που δείξαμε και που βλέπουνε, ναι. Θα δείξει θα, και με τις μειώσεις που κάνει ο κ. Μαρινάκης, θα διαρκεί άλλος, θα γεμίσει ο κόσμος. Mm-hmm. Και θα πάρει και άλλους 2-3 μεταγραφές. Ναι. Θα τις κάνει 4 ή 3, ξέρω εγώ. Εξτρέμ, χαφ, σέντερ κόσμο. Θα ξεσηκώσει κόσμο και Ευρώπα Λίγκ και όλα που θα είναι και τα λοιπά και θα γεμίσει το Καρασκάκι. Γιατί, όπως είπε και ο Γιάννης ο Πολυκαντιώτης, είναι μεγάλη δουλειά να λες στον κόσμο τέτοια εποχή που είναι στην Ελλάδα, παιδιά, τα εισιτήρια τα κατεβάζω, κάνω. Σωστό. Και παίρνει παίχτες ακριβούς, φέρνει παιχταράδες. Δηλαδή, και είναι για τον Ολυμπιακό, όπως τα έχουμε πει, μεγάλη σημαία και έχω πλήρη εμπιστοσύνη πόσο καιρό τα λέω και μας βγάζει αστροπρόσωπο. Πάντως είναι ένα center for το οποίο, εάν εντάξει με τα πόδια του και βρει λίγη έκρηξη, μπορεί να σηκώσει το 9 του Ολυμπιακού. Θέλω να πω, βέβαια, έχει ενθουσιασμό, βέβαια, έχει ορμή, βέβαια, έχει βέβαια, ορμή, έτσι έχει βέβαια, δύναμη, βέβαια. Ειδικά με στο Καραϊσκάκη. Και εγώ περιμένω το πρώτο φιλικό παιχνίδι εδώ, ναι. Για πάντα εδώ από κοντά όλα, και είναι και οικογενειάρχης, τα έχει καλά με τη γυναίκα, mm-hmm, του είναι mm-hmm. Μεγάλη ηρεμία αυτός. Προπόνηση σπίτι, ναι. Σε τέτοια. Δεν είναι να πεις ότι
θα κινηθεί αλλού και τα λοιπά. Κατάλαβα, ναι. Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον, Νικό, για να το κλείσουμε, να δούμε αν ο Χάση, θα το δούμε και από τα φιλικά Βέβαια. Αυτό, παίξει με 4-4-2, δηλαδή διαφορετικά τον κρίνουμε μόνο του στην επίθεση, διαφορετικά με ακόμα δούμε, έναν, έτσι. Ναι. Είτε είναι αυτός θα ο Ανθαριφάρ ή πολύ σωστά, κάποιος άλλος. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Φαίνεται ότι δεν είναι ο στατικός, θα του τη φέρεις μέσα να τη βάλει. Έτσι. Στην Ελλάδα μόνο ο Μπέρκ, από ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυτό το στυλ, το ότι μπορεί και απ' έξω από την περιοχή και στο ένας μέναν. Μπράβο. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, και στο ένας μέναν είναι καλός, στο μεγάλο χώρο έχει ταχύτητα. Δεν μας αρέσουν οι στατικοί σεντερφόρ, άλλωστε και ο Νίκος είπε αυτοί πεθάνανε. Αυτός είναι το άλλο στυλ. Ναι. Και άμα, δεν είναι καλά, άμα τα ποδάρια του είναι καλά, ας πούμε, και δεν έχει τραυματισμούς, δεν μας πειράζει εμένα, επειδή πέρσι δεν έκανε γκολ, αλλά η ιστορία του δείχνει ότι το έχει τον γκολ, έχει το μεγάλο χώρο, έχει το ενασμένα. Από εκεί και πέρα, αν έχει και το Φορτούνι, το Φορτούνι στα παλιά επίπεδα που δεν το βλέπουμε το Φορτούνι, και εδώ είναι το ερώτημα, Νίκο. Εδώ το Φορτούνι, 1,5 χρόνο Ολυμπιακός, του δίνει την ευκαιρία να φορμαριστεί κτλ. Εδώ τι βλέπεις να γίνεται? Αυτός μπορεί να παίξει ο Κογκολέδος. Από πίσω το δεκάρι εκεί πέρα, εσύ θα παίρνεις παίκτη ή θα έλεγες στο Φορτούνι θα σε φτιάξουν η τελευταία σου χρονιά? Είναι θέμα, ας πούμε, και προπονητή να τον ανεβάσει. Ποια είναι η γνώμη σου? Και σε αυτό θέλω να πω ότι αν έτσι όπως τον είδαμε τον Κομπαρνί, εντάξει. Ήταν και πιο χρόνια, έτσι, δεν είναι ήταν τώρα. Ήταν 3-4 χρόνια πίσω. Ναι, 3-4, αλλά 3-4, λοιπόν, πιστεύω ότι από τα σέντρεφορ τώρα που είναι εκτός, το Μυραλάς που ήταν και αυτός γρήγορος τα λοιπά, αν θα πάει αυτός θα σηκωθεί πολύ ο Φορτούνης. Διότι ο Φορτούνης με δύο φάσεις καλές που θα κάνει και αν του τη δώσει δεξιά-αριστερά με κίνηση ή να τον βρει οτιδήποτε, και σκοράει, δασκώνεται και ο Φορτούνης και όλη η ομάδα. Ναι. Έχει μεγάλο ρόλο. Αλλά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης, δεν θα αφήσει έτσι τον Ολυμπιακό. Θα κάνει άλλες 2 με 3 γερές μεταγραφές. Θέλει να χτυπήσει πάση θυσία το 8ο πρωτάθλημα. Πάση θυσία. Θέλει να το γράψει. Θέλει, ναι, πάση θυσία. Και θέλει προφανώς. Θα δώσει, δεν κάθεται μόνο με αυτή τη μεταγραφή. Άλλες 2-3 θα τις πάρει. Θα τις πάρει. Οι άλλοι δεν κινούνται ακόμα και προφανώς θα θέλει να το καθαρίσει και από νωρίς. Θα δούμε. Περίμενε κανένας ότι θα πάρει τον Μποκανή. Ξαφνικά παρουσίαση. Μπορεί να σου λέει άλλο τον και έφερε. Να βρει ένα καλύτερο και να πάρει τον άλλο. Καταλάβες. Θα περιμένουμε. Ο Μαρινάκης δεν έχει ανάγκη να κάνει αυξήσεις κεφαλαίων, να πάρει λεφτά κτλ. Δόξα τω Θεώ, οι εταιρείες του πάνε άριστα. Ο ίδιος είναι φοβερός επιχειρηματίας. Έχει την ευκαιρία μόνος του να αγοράζει παίχτες. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχει μεγάλη δουλειά είναι αυτό. Πάντα ναι, αγοράζει. Κάνει μεγάλη διαφορά μεγάλη αυτό. Άλλωστε, έναν-δύο παίκτες έχει την πολυτελεία να τους περιμένει. Έτσι. Ναι, ναι. Πάμε, παιδιά, λίγο στον Πανιόνιο να το αναδικήσουμε. Είναι σήμερα η κλήρωση. Είμαι Σιράκ από Αρμενία. Είμαι Γκόριτσα από Σλοβενία. Πρώτο μάτς 13 Ιουλίου στη Νέα Σμύρνη. Ρεβάνσης 20 Ιουλίου στην Αρμενία ή στην Σλοβενία. Εντάξει, λίγα πράγματα έχουν προλάβει να αλλιεύσουμε για τις δύο αυτές ομάδες. Η Σιράκ τερμάτισε τρίτη στην Αρμενία, κυρίως παίκτες από το εγχώριο πρωτάθλημα. Στην δεύτερη θέση είναι αυτοί όλοι. Αρμένοι. Έχει έναν 17χρονο και έναν 22χρονο που έχουν κάνει πολλά γκολ. Η Γκόριτσα στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος στην Σλοβενία, στο πλην 13 από την πρωτοπόρο Μάριμπορ. Έχει πιο βαθύ ρόστερ συγκριτικά με την Σιράκ, αλλά και πάλι δεν αναφέρουμε καν τους παίκτες γιατί είναι άγνωστοι στο ευρύ κοινό, ακόμα και σε εμάς. Το για τον Πανιόνιο, Γιάννη, είναι ότι έχει κορμό. Δεν φεύγουν παίκτες από ό,τι μαθαίνω. Πολλοί να έρθουν πολλοί και ξέρει να παίζει 30 μέτρα στη σέντρα πίσω και να παίξει και την κόντρα. Οπότε είναι μια κατάσταση που μπορεί να την παλέψει. Πάντως δεν έχει κάτι άλλο. Να φύγουν 10 παίκτες, να έρθουν 10. Σωστό. Δεν νομίζω. Επειδή έχει ανοίξει καλή φάμπρικα με το Ιράν, θυμίζω τον Σαριφάρ που παίζει τον Ολυμπιακό και τον Μασούτ, ήδη έχει απλώσει τα δίχτυα του εκεί. Ο μάνατζερ που φέρνει τους παίκτες αυτούς θέλει να φέρει μαζί με το 9 της Εθνικής Ιράν. Με έναν Ιράν. Βλέπει, Γιάννη, ο Πανιόνιος. Από εκεί, ναι.
και έναν τερματοφύλακα, αλλά ειδικά το σεντερφόρ, επειδή τη χάνει λόγω στοιχήματος, να τα βλέπουμε όλα. Παίζει στην Περσέπολης, έχει κάνει πολλά γκολ και είναι και γρήγορο φορ. Τολμώ να πω καλύτερο από τον Ασαριφάρτ, αλλά δεν ξέρω αν θα το φέρει, έτσι. Τέτοιο έχω προταθεί. Λοιπόν, έχουν καλή αγορά εκεί ο Πανιούνιος. Έχει, ναι, έχει ανοίξει εκεί καλή, καλή αγορά. Και είναι και παίκτες που έρχονται εδώ και από εδώ μπορεί να κάνουν ο άλλος πίσω τον Διακό. Έχουν δείξει καλή διαγωγή και άλλοι παίκτες και σου λέει μπορεί να σκοτώσουν. Και σκαλοπάτι να το πανιώνει. Και πάντα στο πρώτο σκαλοπάτι είναι και πιο φθηνή μέχρι να κάνουν το άλλο. Μέχρι να κάνει τον μπαμ. Λοιπόν, για να ευχαριστήσω τους φίλους μου τους Πανιωνίους, θα μου επιτρέψετε να δούμε ένα βιντεάκι 3 λεπτά που αφορά τα διπλά που έχει πετύχει ο Πανιώνιος στην Ευρώπη. Θυμίζω Χάκα Πανιώνιος 1-3 το 98, Νόρτζεραντ Πανιώνιος 0-1 το 2003. Σωσό Πανιούνιος 0-2 το 2007, Αούστρια Πανιούνιος 0-1 επίσης το 2007, λίγους μήνες νωρίτερα, το RTV ή Τελεσίδη κάποια χρόνια πριν και τηλεάστη ήταν σε όλες τις αποστολές. Πάμε για 2-3 λεπτάκια να θυμηθούμε τις ευρωπορίες του Πανιουνίου. Ja nyt on Fysasilla vetopaikkaa, mutta hän pelaa vielä seinät ja nyt on maalintekopaikka. Fysas ampuu, mutta Virrotti torjuu ja sen jälkeen Ylönen ei voi enää mitään palloa maalissa. Maalintekijä enää Fysas ja numerot ovat 0-1. Erittäin pahan aikaa tuli nyt. Juuri havaitsit kyllä varsin oikein, että siinä oli nukahdusta vastustaja vielä pois. Nyt on paha. Sapuntsis nostaa ja nyt näyttää todella pahalta. Salli tulee takaa, on repiä miehen kumoon ja tässä on ottelun lopullinen ratkaisu. Maalitekijänä Vasilis Kuvalis ja peli on ratkennut. Vierasjoukkue Panjoniosille, joka on menossa nyt kappuettajien kapin toiselle kierrokselle. Näin tulee jälleen Sapuntsis ja nyt hän tekee maalin ja peli on 3-0. No nyt oli kyllä mahtava henkilökohtainen suoritus, jos toki nämä hienot syötöt, mistä on tullut kaksi ensimmäistä maalia, kuuluu myös kastiin, mutta nyt vietiin kyllä erittäin. Αξίζαμε να κερδίσουμε και το καταφέραμε. Σε μια χωρίς υπερβολή ιστορική βραδιά για το Πανιώνιο, η ομάδα της Νέας Μνήμης δικαιολόγησε όλους τους τίτλους που το έχουν δώσει στο πέρασμα των χρόνων. Χθες ο Πανιώνιος ήταν και μεγάλος και αιώνιος και συγκλονιστικός, νικώντας με 2-0 μέσα στην έδρα της την Σωσό, μετά από σπουδαία εμφάνιση. Αν και δέχτηκε αρκετά μεγάλη πίεση στα τελευταία λεπτά, ο Πανιώνιος κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη επί της Σωσό μέσα στο Γκίστ Μπονάλ και να φύγει έτσι με το μεγάλο πλεονέκτημα της πρόκρισης για την φάση των ομίλων. Έτσι και αν έρθει σε μια έτσι καλλιώς μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατάφερε να πάρουν και εκδίκηση από την ήττα τους από την γαλλική ομάδα τον Δεκέμβριο του 2004 και πάλι για το κύπελλο UEFA. Ωστόσο, στο 27, μετά από μια διπλή ευκαιρία, ο Ραφίκ Τζιμπούρ έβαλε την υπογραφή του, ευνηδιάζοντας το ρισέρ και κάνοντας το 0-1 για τον Πανιούνιο. God was with me. Νομίζω ότι ο Θεός ήταν μαζί μου στη φάση του γκολ και κατάφερα να σκοράρω. Ήταν μια μεγάλη νίκη για τον Πανιούνιο και τον κόσμο της ομάδας. Αλλά τώρα θα πρέπει να προσέξουμε τη ρεβάνς που θα γίνει στο γήπεδό μας. Η γεμάτη ρεαλισμό και οριμότητα εμφάνιση του Πανιωνίου συνεχίστηκε και έτσι οι Γάλλοι ουσιαστικά δεν απείλησαν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Ενώ στο 54 ο Ντάριο Φερνάντες σε μια εξαιρετική επίδειξη τεχνικής με εκτέλεση κόρνερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ρισέρ για να γράψει το 0-2 μέσα σε ένα τρελό και ανέρυθρο πανηγύρι. Yes, normal, because Panionios after the 2-0... Παίξαμε καλά απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Κάναμε καλή εμφάνιση και μετά το 70, όταν νικούσαμε 2-0, δεχτήκαμε πίεση αλλά αμυνθήκαμε και χάρη στον τερματοφύλακά μας κρατήσαμε αυτή τη νίκη. Για το δικό μου γκολ έκανα τη σέντρα για να βρει κάποιο συμπαίχτη, αλλά αυτή πήγε στα δίχτυα. Ήταν ένα ωραίο γκολ. Ο ιστορικός έγραψε ιστορία στη Βιέννη. Στο επίσης ιστορικό Ernst Happel, ο Πανιώνιος αρνήθηκε να συμβιβαστεί με την ιδέα του Βάλς και χόρεψε Ζεϊμπέκικο,
την πρωτοπόρο του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Αούστρια Βιέννη νικώντας με 1-0 στις καθυστερήσεις με το ιστορικό πλέον γκολ του Ιβίτσα Μαϊστόροβιτς. Ο ήρωας δεν είμαι εγώ, αλλά είναι η ομάδα. Όλοι παίξαμε καλά και αξίζαμε την νίκη. Είμαι ευτυχισμένος που σκόραρα, αλλά πιο πολύ γιατί έδωσα χαρά στην ομάδα και στον κόσμο μας. Λοιπόν, τα θυμηθήκαμε για να τιμήσουμε και τον Πανιούνιο που επιστρέφει στην Ευρώπη. Εδώ μπορώ να πω μια κουβεντούλα για το θα παίρνετε στο φως το αλφα ωμέγα το Φέδων Κωνσταντουδάκη. Είναι ασύλληπτος. Ναι. Θα βλέπεις Γιάννη μου, εδώ κοίτα. Αυτή είναι. Όλη η σελίδα. Όλη. Αυτή είναι. Γεμάτη Ευρώπη, Ελλάδα, ομάδες όλες, αμερόληπτη κριτική και οτιδήποτε άλλο που συμβαίνει που μπορεί να δεις Ελλάδα και Ευρώπη αυτό τώρα θα το σαντάξεις κάθε μέρα στο Α και στο Ω. Είναι 3.000-4.000 λέξεις, είναι δουλειά. 3.000-4.000 λέξεις, όπως λέει ο Γιάννης, τα ξέρει καλύτερα. Είναι δουλειά φοβερή. Και μετά από έναν άνθρωπο, τίμιο, στα ίσια, τέρμα, δεν πάει να του δώσει το χρυσάφι του κόσμου, τίποτε. Μέγας δημοσιογράφος και τι, μέγας δημοσιογράφος, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Και σε αυτό και στα παιχνίδια, να κριτικάρει. Αν σε βάλει να κριτικάρεις, λες και είσαι μέσα, Γιάννη. Το καλοκαίρι έχεις πάει κανένα μπάνιο, είσαι πες για ύπνο, δεν έχεις διμάτσεις, διαβάζεις, καθαρίζεις. Καλοκαίρι κάνω μπάνιο, διαβάζω και όταν έχω εκπομπή, μπαμ, ότι το είδα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Είναι φοβερός. Αυτό δηλαδή όλα το κάνω, γιατί είναι άδικο, η στήλη αυτή είναι ασύλληπτη και ο Φέδων ο Κωνσταντάκης, μετά το συγχωρεμένο Θόδωρο Νικολαίδη, να ζήσει πολλά χρόνια ο Φέδωνας, είναι αυτός ο σημαία του Φωτός, με τις κόρες του Θόδωρου και τα λοιπόν, λοιπά. Λοιπόν, να σας πάω, καταρχήν Κώστα, έχεις κανένα σχόλιο? Και ο Νίκος ο Στρατής αγέραστος ρε φίλε. Έτσι ναι. Ο ίδιος το 2007 καλά σάτα μην πέρασε μια μέρα με 2007-2016 τίποτα. 10 χρόνια. Ο ίδιος. Αγέραστος. Εγώ νόμιζα ότι είναι τώρα. Τώρα προπονείται, ναι. Μπράβο ρε Στρατή. Λοιπόν. Γιατί εσύ και ο Γιάννης πάτε πίσω, χτυπάνε ξύλο. Πετάτε. Οπα, τραβάμε χιλιόμετρα. Πετάτε. Σαν τους μάγκους ιστορίες. Καλά είσαι φοβερός. Φοβερός. Σε έχω ονομάσει, ο Σόνι Λίστον της Θεσσαλονίκης. Ήθελα να πάμε κάπου αλλού, αλλά αφού το αναφέρατε, θα πάμε στο μεγάλο στόπερ που είναι δημοσιογράφος στόπερ. Ναι. Εδώ στην Ευρώπη. Έτσι. Τον Γιώργο Λίγκρι. Γιώργο Λίγκρι. Ο οποίος είχε μια άτυχη στιγμή, εδώ τον βλέπω να μπαίνει αλλαγή. Εδώ κοίτα. Είναι ο τελικός. Τι είναι αυτό τώρα, τελικός κυπέλου μέσων ενημέρωσης. Μπράβο. Φοβερός σου λέω. Βοήθερα, αλλά δεν έχω σημειώσει. Στόπερ, φοβερός. Λοιπόν, τέλος πάντων, Sport FM έπεσε. Το χάσαμε τον τελικό. 2-1 από το Action 24. Εδώ πέφτει, κάνει τάκλιν. Ωραίο. Εδώ να δεις, εδώ κοίτα. Τέλεια, εδώ κοίτα, τέρμα. Τέρμα. Το βαρίζαμε. Λοιπόν, χτυπιέται. Και μου τζόνι, δεν είναι αυτά τώρα. Αυτό είναι. Κοίτα την γκολ, σίγουρο έχασε αυτό τώρα. Αλλά εδώ κάνει και ένα λάθος. Τώρα για μεγάλο στόπερ δεν είναι αυτό τώρα, δεν είναι. Κάνει όχι και ένα λάθος μεγάλο, ο Χελάκης. Ναι. Μας ακούει τώρα. Βέβαια. Επιτρέπεται να είσαι προπονητής ο Χελάκης και έχεις τέτοιο θηριώδη στόπερ και τον αφήνεις να τον εβάλεις στο 70-72 μέσα. Έτσι χάνονται τα κύπελλα. Και να χάνεις και ένα 0. Και περνάει και γίνεται και ισοφάριση. Παλίγο θα το κάνει και 2-1. Το χάσει ο άλλος και ενώ τέρμα. Δηλαδή, έβαλε τρίτο στόπερ. Μιλάει, μπράβο, μιλάει ο Χελάκης στο ράδιο. Αλλά θες να κάνεις και τον προπονητή στην πράξη, κάνεις εγκλήματα. Λοιπόν. Βάλε κανένα πλάνο, Ερθοδωρή, από το αγωνιστικό δεν έχουμε. Μην τα δούμε τώρα όλα. Θα μας τα βάλει. Με τρία στόπερ, ναι. Και έπαιξε ο Γιώργος αριστερό στόπερ, τι έπαιξε. Με τρία στόπερ και τον. Τον είδα εγώ. Με τρία στόπερ και τον εβάζει. Δεν παίζεται έτσι. Βάζει τρία στόπερ τώρα, ρε Χελάκη, και αφήνει όλη την πλευρά από εκεί. Πώς θα τη βγάλει μόνο στο Λίγκρις. Βέβαια. Ναι. Υπάρχει. Το χάσαμε το κύπελλο. Το μπακ δεξί που είναι, έξω δεξιά. Και τον μπακ αριστερό που είναι έξω αριστερά. Δεν παίζεται έτσι. Σαν τον Τούντορ το παίζει. Σαν τον Τούντορ. Όπως το έπαιζε ο Τούντορ, λάθος. Ορίστε, μπαίνουν στα δίθια οι κόκκινοι. Τους βλέπεις, πάρ' το κι αυτό.
Τίποτε, χάνουν τα ντερά τους. Εδώ κοίτα, όποιος θέλει μπαίνει, κελάκι. Όποιος θέλει κόκκινος μπαίνει, άλλος εδώ. Εδώ ισοφαρίσαμε. Παρά λίγο. Ισοφαρίσαμε. Ισοφάρισε, ωραίο γκολ. Τον βρήκε ανοιχτό, τον κατάρρισε. Ωραίο πάρσιμο, ωραίο κοντρόλ. Άλλο εδώ. Και μπήκε ο Λίγκτης να αλλάξει τη ροή του τελικού. Αλλά βέβαια. Δεν τα καταφέραμε. Λοιπόν, αυτά για να δείτε ότι είμαστε παντού. Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο. Μην γελάτε τώρα αυτό που λέει. Βαρύ τον είδα λίγο το Λίγκρι. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια στην Αθήνα πιο ελαφρύ τον είδα. Ναι. Εντάξει, τον εβάζει στο 70, δεν τα κάνει. Τον είδα λίγο βαρύ. Η κάμερα, ναι. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε κάτι. Το κουβεντιάσαμε με τον Νίκο νωρίτερα για κάποιες καινοτόμες αλλαγές που ετοιμάζουν γενικά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Στις πιο πολλές ο Νίκος είναι σύμφωνος. Να τις δούμε σε κάρτες αν τις έχουμε δει και να τις σχολιάσουμε, γιατί απέξω δεν τις θυμάμαι όλες. Αυτές θα ισχύσουν ή είναι προτάσεις είναι για να περάσουμε. 2-30 λεπτά ημίχρονα με καθαρό χρόνο, δηλαδή να σταματάει το ρολόι όπως το μπάσκετ για τραυματισμούς, για αλλαγές πλάγιο, κλπ. Άρα, τέτοια, ναι. Οπότε στα 2-30 λεπτά μας σταματάει. Καθαρός χρόνος. Ακαθαρός. Στα 30 λεπτά καθαρός. Τώρα με τα 45-15 παραπάνω. Ναι, ο καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου δεν είναι πάνω από 20. Α, δεν είναι. Άρα με τα 2-30 δηλαδή λεπτά είναι καλά. Μόνο μπάλα. Μόνο μπάλα. Είμαστε πολύ καλά. Μόνο μπάλα. Μπράβο. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν, χέρι πάνω στη γραμμή ή κοντά στη γραμμή που η μπάλα εμφανώς μπαίνει γκολ, κατοκυρώνεται γκολ χωρίς να δίνεται πέναλτι. Αυτό είναι τέλειο, διότι πάει γκολ και εγώ την τελευταία στιγμή κάτσε απλώς το χέρι ο παίχτης, το πέναλτι μπορεί να το αποκρούσει. Ναι. Όχι. Γιατί κύριε, το πέναλτι μπορεί να το αποκρούσει. Είναι άδικο. Είναι άδικο όταν μπαίνει μπάλα. Με το χέρι στη δουλειά έχουμε γκολ. Άρα δεν τέλειο κι αυτό. Τέλειο το λέω εγώ. Ναι. Ακατοχυρώνεται κι άλλο. Τώρα δεν θα έχει λόγο να το κάνει το χέρι. Δεν θα έχει λόγο, ναι. Άρα λοιπόν θα παίζει μπάλα. Να εκτελούν οι αισθημένες φάσεις από έναν παίκτη με πάσα στον εαυτό του. Δηλαδή. Θα τη δει λίγο μπροστά για να την ξαναπέρνει. Ναι. Απαράδεκτο αυτό. Όχι. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι κωμωδία. Για ποιο λόγο. Όπως επίσης. Όχι, άλλο λέω να το πούμε τώρα. Δηλαδή, στείνεις φάουλ. Ναι. Και εγώ, δηλαδή, πρέπει να έρθουν κοντά μου δύο παίκτες. Πώς θα την κάνει. Να τη δίνεις πάσα στον εαυτό σου. Ναι, αλλά μόλις τη δώσει θα την πάρω. Θα πέσεις πάνω. Εντάξει. Αν είσαι μάγκας και την κάνεις και την πάρεις τρίπλα. Σε άλλο μπορεί να επιδώσει. Και τώρα μπορεί να την δώσει. Άλλο, εντάξει τότε. Απλά όπως είναι στημένη, αντί να κάνεις πάση σουτ, να μπορείς να κάνεις μια μικρή πασούλα στον εαυτό σου. Μια μικρή για να σουτάρεις. Ναι. Άρα δεν γίνεται τείχος στα 7 μέτρα. Λάθος αυτό. Αυτό είναι αηδία. Επίσης αηδία. Αυτό τα χαλάει όλα. Αηδία μου φαίνεται και να εκτελούνται φάουλ με την μπάλα να βρίσκεται εν κινήσει. Δηλαδή. Να κωμωδίες. Μην είναι μπάλα. Ναι, ναι. Αυτά είναι κωμωδίες. Το απορρίπτουμε αυτό. Την ώρα που θα λέει φάουλ, ναι, θα κοιτάς, θα την τσιμπάγω ένα μητάκια στη δίνω εκεί μέχρι να ξυπνήσεις για να μπορείς να σου κάνεις γκολ. Ναι. Αηδίες αυτά. Και χειρότερο, να μην τη στήσεις για φάουλ. Απλακώνονται να γίνεται της κακομοίρας. Πάμε παρακάτω. Έχει, μέσα είναι λίγο μπερδεμένο. Αηδίες. Η λήξη ασφυρίζεται από τον διαιτή μόνο όταν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δηλαδή, για να μην σταματάει η φάση όταν η μπάλα είναι στον αέρα σε κόρνερ. Εντάξει. Έτσι, έχουν ακυρωθεί γκολ έτσι παλιότερα. Αυτό ναι, μπράβο. Αυτό μπορεί να. Άμα σφυρίξει, άμα δεν σφυρίξει, παίζουμε δηλαδή. Ότι θα μπορεί να σφυρίξει τη λήξη μόνο όταν η μπάλα έχει βγει έξω. Όταν παίζεται μέσα στο γήπεδο, δεν θα μπορεί να τη σφυρίξει. Α, λήξη παιχνιδιού. Ναι. Α, εντάξει. Ωραίο. Γιατί στο παρελθόν θυμίζω είχε ακυρωθεί γκολ νομίζω και του Ολυμπιακού. Ήταν που ήταν η μπάλα στον αέρα. Ναι, ναι. Έτσι, κάτσε όμως εδώ είναι μια άλλη. Ναι. Αυτό έγινε, ναι, αυτό. Δηλαδή κάτσε. Αυτό τώρα η λήξη να σφυρίζεται. Ναι. Πώς θα σφυρίζεται όταν έχει δώσει 3 λεπτά. Ναι. Έχουν καλυφθεί και τα 3 λεπτά. Ναι. Εμείς μέσα μπορούμε να παίξουμε άλλα 5 λεπτά. Συνεχίζουμε να ισοφαρίσει ο άλλος. Αν μπορεί να παίξει 5 λεπτά χωρίς να βγει μπάλα έξω. Μπορεί να είναι λάθος έγκλημα αυτό. Η λήξη, ναι, θα σφυρίζεται την ώρα που βλέπει το διαιτητή όπου να είναι η μπάλα, τρου, τελειώσαμε. Φύγαμε. Αν τον αφήσεις ενώ είναι μέσα να παιχτεί, μπορεί να παιχτεί και 3 λεπτά. Θα πάνε άλλοι που κερδίζουν να τη βγάλουν την μπάλα έξω. Δηλαδή μπορεί να δώσει μια πάσα ρε παιδί μου ρε Γιάννη μου. Ναι, μπορεί. Και ναι, να τριπλάρει 1, 2, 3, έχει λήξει το μάτς, δηλαδή τι απέσουμε. Αυτές είναι αηδίες. Στα λέει αυτά τώρα. Στην δεν έχουν παίξει καθόλου μπάλα. Η λήξη θα σφυρίζεται από τον διαιτητή. Λοιπόν, να υποδεικνύεται μπέναλτι. Να το δούμε λίγο. Ναι.
Όταν τερμαίνει να μπλοκάρει την μπάλα με τα χέρια, μετά από μεταβίβαση συμπαίκτης του. Ναι. Ωραίο. Όταν ο αμυντικός τη δώσει στον τερματοφύλακα και αυτό την πιάσει με τα χέρια. Αυτό είναι καλό. Διώχνει με τα πόδια. Αλλιώς θα φας τον γκολ. Αντί για έμεσο πέναλτι. Ωραίο. Ναι, ναι. Καλό. Λοιπόν. Ελεύθερη επαναφορά του out εντός της περιοχής χωρίς ο αντίπαλος να δικαιούται να μπει σε αυτήν. Καλό. Ναι. Καλό είναι. Άστο. Τι τον πιέζεις, άστο εκεί, δώστε και την ξεκούραση, κάντε ό,τι θέλετε. Να μην επιτρέπεται να συνεχιστεί η φάση μετά από απόκρουση πέναλτι. Δηλαδή, σουτάρει ο επιθετικός, αποκρούει ο τερματοφύλακας, τελειώνει η φάση εκεί. Τελείωσε. Κακώς. Σωστότατο. Σωστότατο. Γιατί μπορεί να μπει γκολ. Έλα ρε, τώρα που θα σουτάρω εγώ, τώρα αποκρούσει ο γκολκίπερ και πάει να κάνει τον γκολ και από στοπ έληξε. Υπέρ του τερματοφύλακα, το πιάσει. Ούτε να μπαίνουν μέσα στην περιοχή όλοι. Βέβαια, κανένας, τίποτε. Αυτό θα το κόψει επί τόπου. Μόλις χτυπηθεί μπέναλτι και πέσει ο γκολκίπερ και την απέκρουσε, έληξε. Η φάση. Φύγεται, όλα. Λοιπόν. Και αυτό τώρα τρέχω εγώ να κάνω γκολ, όχι. Θα πάρεις απαθεωνίστικο και αν γίνεται και ήρωας και ο γκολκίπερ. Θα πάρει και κανένα πριν παραπάνω. Σωστό, το πιάσα. Άκου τώρα, ό,τι σου λέω πριν ήταν σκοστά. Λοιπόν, η τεχνολογία στο ποδόσφαιρο, έλεγχος του replay κατά τη διάρκεια του αγώνα, ήδη συμβαίνει αυτό, έτσι το είδαμε. Όπως έγινε χθες. Ήτανε καταπληκτικό εχθές αυτό. Σ' άρεσε. Καταπληκτικό. Σταμάτησε 30 δευτερόλεπτα, μπαμ μπαμ, κύριε offside, το δίκτυο ήταν offside. Γιατί να πετάξει τον γκολ, παράδειγμα. Ναι. Άλλο αν έκανε δύο μετά. Κέρδισε η Χιλή. Η Χιλή, ναι. Αλλά ήταν αυτό παραμυθένιο. Θα σε κόβει. Και μ' αρέσει. Έχεις και ωραία αγωνία. Στο φιλάθλο, στον προπονητή, στην ομάδα. Αυτοί δηλαδή χτες ήταν χαρούμενοι. Κύριε Θέρμα, ακυρώνεται, παίζετε. Κύριε, είναι γκολ. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι ωραίο. Το συνέστημα είναι πολύ ωραίο αυτό. Το ότι δεν αδικήσει ή δεν θα αδικήσεις. Μπράβο. Ναι. Αρκεί εχθές, να είναι γρήγορο, να μην περιμένουμε μισό λεπτό. Ναι, κοίτα, ό,τι και να είναι δεν με νοιάζει. Ναι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Αν θα γίνει φάση όπως έγινε χτες, πήγε πιο πίσω, σε ειδοποιούν, πήγε μπάλα σέντα, σφυράει. Στοπ, εδώ. Μπαμ, καθόμαστε εκεί, περιμένουμε, λέει στο διαιτή είναι γκολ. Ή όχι, είναι offside. Το δείχνει και μετά είναι offside και έχουν δίκιο. Γιατί να χάσω εγώ με offside. Τρομερό αυτό. Αυτό τρομερό πως το λέω. Αν υπήρχε αυτό πριν 15 χρόνια, ναι. Θα είχες πάρει πρωτάθλημα εσύ. Δεν θα είχε πάρει. Θα είχες πάρει εσύ πρωτάθλημα. Ε, βέβαια. Εγώ θα το είχα πάρει. Μπράβο. Αυτό πολύ, όπως λες το λέω, όπως λες εδώ. Πολλά παραδείγματα, έτσι, όχι ένα, αλλά... Τελείως. Εντάξει, το ρυθμό. Το αυτά μου αρέσουν. Κοίτα, κοίτα. Εδώ πέρα είναι. Άσε ρε, τι του λέει. Ακούσει τι του λέει του Βιντάλ. Ότι μου λέει, άσε. Να το, και το βλέπουμε και, που είναι, και δεν είναι ένας, έτσι είναι 4-5 άνθρωποι που κάθονται. Νάτο. Βέβαια, ενδεχομένως η πορεία να μην χρειάζονται και τόσοι διαιτητές. Τι είπα, άμα πάνε στο διαιτή, άμα πάνε στο διαιτή και διαβάσει κάρτα. Όχι, άλλο λέω. Να μην υπάρχουν και 4-5 διαιτητές. Είναι πολύ. Σύρο ήταν αυτό χτες. Ναι, ναι. Αυτή ήταν αυτή που είπα, το παρακολουθούν και του μιλάνε στο ακουστικό, το δείχνει σε όλη τη φάση. Ναι. Του. Εγώ τώρα, ναι. Πρόσεχε. Ναι. Έχω παίξει 3 ευρώ υπέρ της Καμερούν. Πού έβαλε τα λεφτά σου, Ρενίκο. Ναι, ένα άκου, Κώστα. Ποιο Καμερούν. Ένα άκου. Ένα χι διπλή ευκαιρία. Ναι. Και λέω, τι γίνεται τώρα. Καταλάβει τι γίνεται. Ναι. Ναι. Κάτσε πώ μετά κάνει κανένα λόγο. Ό,τι πήλαιο. Παγωνία τότε, λέει ακυρώνεται, έλα λέω. Ήτανε θέμα. Άλλο δεν κατά, θέλω να σου πω, ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, για πες Κωστή εσύ. Εγώ να προτείνω άλλα δύο. Από αυτά που άκουσες, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, ναι, και προτείνεις. Δεν μ' άρεσε αυτό με το φάουλ που να κουνιέται η μπάλα. Ναι. Και την μπάσα στον εαυτό μου, τα άλλα ήταν καλά. Ναι, βέβαια, σωστό. Αλλά θα προτείνω και άλλα δύο. Και ή θα φάω μαστίγιο από τον Αλέφαντο. Ναι. Ή θα μου πει καλά τα είπες. Για πες. Λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε στα 35 μέτρα μια γραμμή να μετράει το σούτ για δύο γκολ εκεί. Πώς κάνουν στο μπάσκετ αυτοί. Τι να βάλεις τρίποντο και στην μπαλά. Για μαστίχο μας το βλέπω. Αυτό ο Κώστας έχει απόλυτο δίκιο. Πού θες να σε στείλω με καράβι, με μποφόρ 8, με βάρκα στη Λέρο θα σε στείλω. Αλλά θα σου έχω και 7 ισοσύμβια, δεν θέλω να πνίγεις. Αλλά θα βουτήξεις μέσα.
Έλα ρε Κωνστακούλια μου. Τρίποντε στο μπάσκετ βρήκε. Τι ωραία το πιάζω. Ρε Κωνστάρα, βγήκατε. Ξέρεις, γιατί θα χάνει καμιά ομάδα στο 89-90 και θα μολάνε τα σουτ συνέχεια, αλλά εντάξει. Μην το χαλάσουμε τελείως, μωρέ. Και το άλλο όχι, το όχι, οποίο εντάξει. Θέλω να ρωτήσω τον Νίκο. Το δεύτερο ποιο αυτό είναι. Αυτό είναι ερώτηση, το οποίο ναι, ναι, μπορεί να μου πει την απάντηση. Παλιά οι τερματοφύλακες ήταν κοντοί, συνήθως. Δηλαδή και στο παγκόσμιο στερεώμα πριν το 60, 70, 50 κτλ. Και οι δικοί μας δεν ήταν ψηλοί. Δηλαδή, Μανταλώσης, ο Χριστίδης, Μανταλώσης, ο Βανίτης, ο Κωνσταντίνου. Λέω μήπως τώρα που οι τερματοφύλακες γύραν 2 μέτρα να μεγαλώναμε λίγο την εστία. Οι τερματοφύλακες, Κώστα, κάνεις λάθος. Επειδή δεν τους πρόλαβες. Πεντζαρόπλος, Χορεμένος, Δελαβίνιας, αυτοί όλοι ψηλοί είναι όλοι. Κουρουκλάτος, Θοδωρίδες, Φρονιμίδηδες. Τώρα κάργα ψηλοί όλοι είναι. Δεν υπάρχει ως Μάικελ δεν βλέπεις. Τίποτα. Κοντός ήταν ο Ταουξής, πεταγότανε στις γωνίες. Τερματοφυλακάρες, λέω, θέλω να σου πω. Όχι, δεν παίζει κανένα. Λοιπόν, αρκεί πως θα είσαι. Τα όλα τα αυτά. Εμείς πάμε αυτό που πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, μην κάνεις γκολ με offside και πάρεις πρωτάθλημα. Το χθεσινό, πες ότι έκανε γκολ. Εγώ σου λέω, πες ότι έκανε γκολ. Έτσι. Το ακυρώνει. Και μετά παίζεις και κανονικά και σου κάνει γκολ, παματος χάρη το Καμερούν, και σου παίρνει το πρωτάθλημα. Τι αδικία έχεις. Όταν θα κατέβει κάτω η επιστήμη, πες το, που είναι το τεχνολογία, και πει offside, κύριε, ορίστε, νάτο, όπως του έλεγε του Βιντάλ. Με ειδοποίησαν offside. Το έδειξε μετά μια πατούσα offside. Γιατί να χάσει ένα στο πρωτάθλημα, δικαιότατα αυτά. Να του κάνουμε πλάκα, για 1-2 μήνες το προλάβει στο κύπελο, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, είδαμε και το βίντεο με τις καινοτόμες αυτές τις αλλαγές. Κάτι που δεν ακούσαμε, αλλά επίσης κουβεντιάζει αρκετά, είναι η κατάργηση του offside. Νίκο, νομίζω ότι είσαι κάθετα αντίθετος σε αυτό. Και εγώ είμαι αντίθετος, ρε παιδιά. Το offside. Ναι, για την κατάργηση. Το θέλεις εσύ. Εγώ θέλω να υπάρχει. Βέβαια, αλλά. Από εκεί πέρα, Γιάννη μου, το τεχνικό. Θα γίνει η Αλάνα. Άμα δεν υπάρχει, θα γελάω κόσμο. Θα γίνει η Αλάνα. Θα βλέπεις, δηλαδή. Όχι, θα γίνει το άλλο. Θα βλέπεις, κάτσε Κώστα, θα βλέπεις την άμυνα 2-2, 1-3, απάνω ο άλλος. Γιατί να γυρίσει πίσω σου, λέει, κάτσε κάτω σέντρε βόλ. Ναι, ναι. Όποτε μου τη το περίπτερο που λέγαμε. Δεν γελάω ο κόσμο. Δηλαδή, θα βλέπεις ένα ποδόσφαιρο. Δεν θα πηγαίνει στο γήπεδο, να το κόψω. Άμα το κάνουν αυτό. Τι λες, Κωστά? Εγώ λέω είμαι σύμφωνος με τον Νίκο, αλλά μπορώ να βάλω μια παράμετρο. Ναι. Το από corner offside δεν έχει. Ούτε από around δεν έχει. Ναι. Και από στημένη φάση να μην έχει. Όταν παίζει την μπάλα να υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή στη στημένη φάση, όπως είναι το corner και το around, να μπει και στη μένη φάση, άμα θέλουν να το κάνουν. Αυτό βοηθάει, δεν είναι κακό. Ναι. Δεν είναι κακό τη στη μένη φάση. Βοηθάει. Καλά λέει, όπως γίνεται το αράο δεν υπάρχει. Και το κόρνερ. Να μπει και στα φάουλ και στα τέτοια, να μην υπάρχει. Ή πετάχθηκαν, στο έκανε κύριε, στο κόρνερ και στα πολύ ωραία. Στο κόρνερ και στα αράο, παίρνεις ένα με ένα, σπίρεις την κεφαλιά, τέρμα, μέτρηση. Εκτός αν σου κάνει φάουλ. Τα ίδια να έχει και σε στιμένες φάσεις. Μπορεί επίσης, Γιάννη, και από τον τερματοφύλακα, όταν κάνω βολέ εγώ, ας πούμε, από τον τερματοφύλακα, και εκεί να μην ισχύσει. Ναι. Από τον τερματοφύλακα. Εκεί ήδη για να είναι τιμωρείς. Στιμένη φάση, ναι, είναι και αυτή. Όταν είναι κάτω η μπάλα, λες, έτσι. Ναι. Να, όχι να την μπλοκάρω και να την σουτάρω με το πόδι, ρε παιδί μου. Να γίνει corner, να την μπλοκάρω και με το πόδι να την κάνω μια και να μην ισχύει το offside εκεί, εντάξει. Αλλά όχι να το καταργήσουν το offside, θα αλλοιωθεί το ποδόσφαιρο. Δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Συμφωνώ με τον Νίκο. Δεν πρέπει να καταργηθεί το offside. Το τώρα, άμα το καταργήσει, αγγελά ο κόσμος, δεν πάει κανένα στο κύπελο. Θα διαλύσει τελείως. Θα πες όπως πες, γειτονιά μου. Τρεις-τρεις εσύ εκεί, τρεις-τρεις εμείς εδώ, τρεις-τρεις στη μέση, αηδίες. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο εξωτερικό, στα διεθνή, να δούμε δύο πράγματα. Πάμε δύο κουβεντούλες, δύο, ναι, κουβεντούλες εγώ και τελειώνω, Κώστα. Πάμε, γιατί είναι νοικοκυρεμένο σωματείο ατρόμητος, τα έχουμε πει, Σπανός αγγελόμενος, είναι νοικοκυρέοι φοβεροί, δεν πρέπει να φοβόνται τίποτε οι ατρομητέοι.
θα βγάλει την απόφαση ποιος θα είναι ο προπονητής, παίκτες, ιστορίες. Τόμψον λέει, ξέρω εγώ, τον θέλει και ο Παναθηναϊκός. Κάτι για Παναθηναϊκό, άκουσα. Τέτοια δεν ξέρω. Από την άλλη πλευρά, τα πετυχαίνουν πάντα σωστά όλα, ωραία. Τον προπονητή θα βρούνε τα πάντα, ας πούμε. Στην ώρα τους είναι νοικοκυρία και ο πρόεδρος και ο Ισπανός και ο Αγγελόπουλος. Όλος ο κόσμος έχουν κάνει ένα ατρόμητο να είναι ομάδα που τη δείχνεις με τον δάχτυλο, ευχαριστιέσαι. Ένα περιστέρι σύσσωμο, γήπεδα, τα έχουμε και πει. Και φέτος μετά από δύο χρόνια πρέπει να πλασαριστεί στην πεντάδα. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και ο Πανιώνιος που είδαμε πριν ξεκινάει νωρίς Ευρώπη. Ναι. Τέτοιες περιπτώσεις ομάδων που ξεκινάνε πολύ νωρίς Ευρώπη συνήθως δεν αντέχουν μέχρι το φινάλε. Και αυτοί τα έχουν. Αλλά ψάχνει να βρει γιατί ο Πίντε την τελευταία στιγμή έφυγε για να πάει σαν τα λέγεις. Από την άλλη πλευρά πάνε να κάνουν σωστή κίνηση, κινήσεις ας πούμε κτλ. Λοιπόν. Έχουν εμπιστοσύνη, είναι γίγαντες, έξυπνοι και ο πρόεδρος ο κ. Σπανός με τον Γιάννη τον Αγγελόπουλο είναι και διαμάντια εκεί και θα κάνουν την απόφαση που πρέπει για το καλό του ατρομή. Προσεγμένες κινήσεις. Λοιπόν, κάτι για τον Γιαννούλη νομίζω άκουσα ναι, πάλι. Ο Γιαννούλης είναι ο παλιός ο αδερφός του. Ναι, πες στον Ηρακλή, τον ξέρει ο Κώστας πρέπει να τον ξέρει. Για πες Κώστα. Ο Γιαννούλης. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι ο αριστερός μπακ. Ναι. Αυτός είχε παίξει Ολυμπιακό. Ο αδερφός του Γιαννούλη. Δεν παίζει ο παλιός. Ο αδερφός του παίζει. Ο αδερφός είναι, ναι. Παίζει πιερικό και τέτοια. Παίζει στον Ηρακλή, ναι. Μπορεί να τον πάρει ο Ατρόμητος. Καλός παίκτης. Γρήγοροι. Καλός, ελαφρύς, μπράβο. Καλά 60, 70 ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Μπράβο. Καλές περιπτώσεις. Καλές περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά λίγο και τα ευρωπαϊκά. Όπως είπαμε και την Παρασκευή ξεκίνησε το Confederation Cup. Ευτυχώς το δείχνει η ΕΡΤ1 και έτσι βλέπουμε και λίγο μπαλίτσα σε μια νεκρή περίοδο. Σήμερα έχει τίποτα. Σήμερα τώρα που μιλάμε έχει η Αυστραλία-Γερμανία. Και είναι και ωραίο μάτς γιατί μπορεί να ακούγεται ότι ο Λέβε έχει κατεβάσει τα δεύτερα. Αλλά είναι καλή ομάδα. Μπράβο. Καλή ομάδα. Και δεν μου λες το βράδυ, δεν έχει 9 η ώρα τίποτα. Σήμερα όχι. Από, νομίζω αύριο έχει ρεπό και την Τετάρτη μπουκάρεις. Τετάρτη. Λοιπόν, και να πάμε πού άλλου, να πάμε στο σαν σήμερα. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σαν σήμερα Ολυμπιακός το 1974 έκανε το ρεκόρ του αιώνα. Είναι η πρώτη ομάδα και η τελευταία που έχει πάρει πρωτάθλημα Α' Εθνικής με πάνω από 100 γκολ. 102. 102 για την 102 γκολ, Έβαλε 11 το φωστήρα. Βλέπουμε στιγμιότυπα. Εγώ δεν τα θυμάμαι, παιδιά, αυτά. Σιώκος, Πουπάκης, Γκλέζος, Γκαϊτατζής, Περσίδης, Αγγελής, Δελικάρης, Λοσάντα, Βιέρα, Τριαντάφυλλος, Κρητικόπουλος. Ήταν η εντεκάδα εκείνη τη εποχή. Δελικάρη. Ναι, τον είπαμε. Τον είπαμε. Ναι. Έχουμε πάρει και από. Και ο Πετρό προπονητή. Ναι. Πετρόπουλο ήταν. Ο Πετρόπουλο ήταν. Πετρόπουλος. Με το Δαρύβα βοηθό. Μάλιστα. Ιβ Τριαντάφυλλος 23 γκολ. Κρητικόπουλος 19. Λοσάντα 10. Για πολλούς λέει φίλους του Ολυμπιακού εκείνη η τριετία ήταν η καλύτερη που είχε υπάρξει. Περσίδης μέσα βλέπω χαμός γίνεται. Και μετά αποχώρησε ο Γουλανδρής. Πολύ καλό πάω και εκείνο το διάστημα. Τέρμα Θοδωρίδης Όχι. Πουπάκης. Πουπάκης. Πουπάκης αλλά ο Κελεσίδης ήταν βασικό. Ναι. Πουπάκης Απόλλωνας. Πουπάκης Απόλλωνα Εγάλαιο. Εγάλαιο από εκεί ξεκίνησε Απόλλωνα κτλ. Και Γάλλιο έπαιξε. Και επίσης σαν σήμερα το 1938 πήρε η Ιταλία το δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ τότε. 4-2. Επί Μουσολίνη, 4-2 την Ουγγαρία. Τζίνο Κολαούσι και Σίλβιο Πιόλα από 2 γκολ. Εδώ βλέπουμε στιγμιότυπα από εκείνο τον τελικό. Ιταλία-Ουγγαρία 4-2. Το 38 ρε φίλε. Ξύλινα δοκάρια. Γιατί ξύλινα τα δοκάρια. Παπούτσια τι ήτανε. Ναι. Η μπάλα 8 κιλά ήταν τότε. Είχε και ακορδόνι. Κοίτα κόσμο.
Φύσκα, ναι. Φύσκα το γήπεδο. Ναι. Τι νευράζει έξω, εντάξει. Πιο αργό εδώ το ποδόσφαιρο προφανώς. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, μην ξεχάσουμε τη Βάσο, εδώ στο μακιγιάζ. Έλα ρε Βάσο μου, καλά στον κόλλο με τα πινκ-πονγκ. Αργυρό μετάλλιο στο πινκ-πονγκ, δεύτερη θέση. Την έχουμε δωρεάν τη φωτογραφία, γιατί όλο το κανάλι περιμένει να τη δει. Λοιπόν, Βάσο Μαρίνου και αθλήτρια του πινκ-πονγκ, δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα τύπου. Τι λέει. Εδώ πέρα, ναι. Έξω, έξω αριστερά, ναι. Λοιπόν, αυτά. Κλείσαμε και σήμερα αισίως. Νομίζω καλύψαμε το μεγαλύτερο φάσμα. Φοβερός. Είναι εκπομπές πιο χαλαρές λόγω εποχής. Αλλά ό,τι κινείται, χτυπιέται. Λοιπόν, άντε, μπράβο. Θα είμαστε και πάλι μαζί πρώτα Θεός την Παρασκευή στις 5.30. Αύριο Sports Core Record. Θα έχουμε γερά παιχνίδια πάλι. Θα έχουμε παιχνίδια γερά και μεταγραφές. Μπράβο. Αύριο εδώ για το Sports Core Record με ενότητα για τον Στίβο. Να είστε καλά. Μέτρα στη σέντρα πίσω και να παίξει και την κόντρα. Οπότε είναι μια κατάσταση που μπορεί να την παλέψει. Πάντως δεν έχει κάτι άλλο. Να φύγουν 10 παίκτες, να έρθουν 10. Σωστό. Δεν νομίζω. Επειδή έχει ανοίξει καλή φάμπρικα με το Ιράν, θυμίζω τον Σαριφάρ που παίζει στον Ολυμπιακό και τον Μασούτ, ήδη έχει απλώσει τα δίχτυα του εκεί ο μάνατζερ που φέρνει τους παίκτες αυτούς. Θέλει να φέρει μαζί με το εννιάρι της Εθνικής Ιράν. Με έναν Γιάννη, ο Πανιώνιος. Από εκεί, ναι. Με ένα μάνατζερ. Και έναν τερματοφύλακα. Αλλά ειδικά το σεντερφόρ, επειδή τη χάνει λόγω στοιχήματος. Να τα βλέπουμε όλα. Παίζει στην Περσέπολης, έχει κάνει πολλά γκολ και είναι και γρήγορο φορ. Τολμώ να πω καλύτερο από τον Ασαριφάρτ. Αλλά δεν ξέρω αν θα το φέρει, έτσι. Τέτοιο έχω προταθεί. Λοιπόν, έχουν καλή αγορά εκεί ο Πανιώνιος. Έχει ανοίξει εκεί καλή, ναι, καλή αγορά. Ναι, ναι. Και είναι και παίκτες που έρχονται εδώ και από εδώ μπορεί να κάνουν ο άλλος πίσω στον Ολυμπιακό. Έχουν δείξει καλή διαγωγή και άλλοι παίκτες, ναι. Και σου λέει μπορεί να σκοτώσουν. Και σκοτώσουν. Σκαλοπάτι είναι ο Πανιώνιος. Και πάντα στο πρώτο σκαλοπάτι είναι και πιο φθηνή μέχρι να κάνουν το άλλο. Μέχρι να κάνουν τον μπαμ. Λοιπόν, για να ευχαριστήσω τους φίλους μου τους Πανιωνίους, θα μου επιτρέψετε να δούμε ένα βιντεάκι 3 λεπτά που αφορά τα διπλά που έχει πετύχει ο Πανιώνιος στην Ευρώπη. Θυμίζω Χάκα Πανιώνιος 1-3 το 98, Νόρτζεραντ Πανιώνιος 0-1 το 2003. Σωσό Πανιώνιος 0-2 το 2007, Αούστρια Πανιώνιος 0-1 επίσης το 2007, λίγους μήνες νωρίτερα, το RTV ή Τελεσίδη κάποια χρόνια πριν και τηλεάστη ήταν σε όλες τις αποστολές. Πάμε για 2-3 λεπτάκια να θυμηθούμε τις ευρωπορίες του Πανιωνίου. Ja nyt on Fysasilla vetopaikkaa, mutta hän pelaa vielä seinät ja nyt on maalintekopaikka. Fysas ampuu, mutta Virrotti torjuu ja sen jälkeen Ylönen ei voi enää mitään palloa maalissa. Maalintekijä enää Fysas ja numerot ovat 0-1. Erittäin pahan aikaa tuli nyt. Juuri havaitsit kyllä varsin oikein, että siinä oli nukahdusta vastustaja vielä pois. Nyt on paha. Sapuntsis nostaa ja nyt näyttää todella pahalta. Salli tulee takaa, on repiä miehen kumoon ja tässä on ottelun lopullinen ratkaisu. Maalitekijänä Vasilis Kuvalis ja peli on ratkennut. Vierasjoukkue Panjoniosille, joka on menossa nyt kappoittajien kapitoiselle kierrokselle. Näin tulee jälleen Sapuntsis ja nyt hän tekee maalin ja peli on 3-0. No nyt oli kyllä mahtava henkilökohtainen suoritus, jos toki nämä hienot syötöt, mistä on tullut kaksi ensimmäistä maalia, kuuluu myös kastiin, mutta nyt vietiin kyllä erittäin. Αξίζαμε να κερδίσουμε και το καταφέραμε. Σε μια χωρίς υπερβολή ιστορική βραδιά για το Πανιώνιο, η ομάδα της Νέας Μήνης δικαιολόγησε όλους τους τίτλους
που το έχουν δώσει στο πέρασμα των χρόνων. Χθες ο Πανιώνιος ήταν και μεγάλος και αιώνιος και συγκλονιστικός, νικώντας με 2-0 μέσα στην έδρα της την Σωσό, μετά από σπουδαία εμφάνιση. Αν και δέχτηκε αρκετά μεγάλη πίεση στα τελευταία λεπτά, ο Πανιώνιος κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη επί της Σωσό μέσα στο Γκίστ Μπονάλ και να φύγει έτσι με το μεγάλο πλεονέκτημα της πρόκρισης για την φάση των ομίλων. Έτσι και αν έρθει σε μια έτσι κι αλλιώς μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατάφερε να πάρουν και εκδίκηση από την ήττα τους από την γαλλική ομάδα τον Δεκέμβριο του 2004 και πάλι για το κύπελλο UEFA. Ωστόσο, στο 27, μετά από μια διπλή ευκαιρία, ο Ραφίκ Τζιμπούρ έβαλε την υπογραφή του, ευνηδιάζοντας το ρισέρ και κάνοντας το 0-1 για τον Πανιώνιο. Νομίζω ότι ο Θεός ήταν μαζί μου στη φάση του γκολ και κατάφερα να σκοράρω. Ήταν μια μεγάλη νίκη για τον Πανιώνιο και τον κόσμο της ομάδας. Αλλά τώρα θα πρέπει να προσέξουμε τη ρεβάνς που θα γίνει στο γήπεδό μας. Η γεμάτη ρεαλισμό και ωριμότητα εμφάνιση του Πανιωνίου συνεχίστηκε και έτσι οι Γάλλοι ουσιαστικά δεν απείλησαν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Ενώ στο 54 ο Ντάριο Φερνάντες σε μια εξαιρετική επίδειξη τεχνικής με εκτέλεση κόρνερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ρισέρ για να γράψει το 0-2 μέσα σε ένα τρελό και ανέρυθρο πανηγύρι. Παίξαμε καλά απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Κάναμε καλή εμφάνιση και μετά το 70, όταν νικούσαμε 2-0, δεχτήκαμε πίεση αλλά αμυνθήκαμε και χάρη στον τερματοφύλακά μας κρατήσαμε αυτή τη νίκη. Για το δικό μου γκολ έκανα τη σέντρα για να βρει κάποιο συμπαίχτη, αλλά αυτή πήγε στα δίχτυα. Ήταν ένα ωραίο γκολ. Ο ιστορικός έγραψε ιστορία στη Βιέννη. Στο επίσης ιστορικό Ernst Happel, ο Πανιώνιος αρνήθηκε να συμβιβαστεί με την ιδέα του Βάλς και χόρεψε ζεϊμπέκικο την πρωτοπόρο του Αυστριακού Πρωταθλήματος, Αυστρία-Βιέννης, νικώντας με 1-0 στις καθυστερήσεις με το ιστορικό πλέον γκολ του Ιβίτσα Μαϊστόροβιτς. Ο ήρωας δεν είμαι εγώ, αλλά είναι η ομάδα. Όλοι παίξαμε καλά και αξίζαμε την νίκη. Είμαι ευτυχισμένος που σκόραρα, αλλά πιο πολύ γιατί έδωσα χαρά στην ομάδα και στον κόσμο μας. Λοιπόν, τα θυμηθήκαμε για να τιμήσουμε και τον Πανιώνιο που επιστρέφει στην Ευρώπη. Εδώ μπορώ να πω μια κουβεντούλα. Για το θα παίρνετε στο φως το αλφα ωμέγα το Φέδων Κωνσταντουδάκη. Είναι ασύλληπτος. Ναι. Θα βλέπεις Γιάννη μου, εδώ κοίτα. Αυτή είναι. Όλη η σελίδα. Όλη. Αυτή είναι. Γεμάτη Ευρώπη, Ελλάδα, ομάδες όλες, αμερόληπτη κριτική, βιογραφικό που κάνει. Δεν έχει τέτοια αργότητα, δεν έχει τέτοια αυτά. Πιστεύω να είναι λίρα 100. Είναι επικίνδυνος, είναι θηρίο μες στην περιοχή που έδειξες και εδώ που τον βλέπω. Θα τον δούμε, θα αρχίσει, θα γυμναστεί, θα κάνει, θα ετοιμαστεί, θα τον δούμε, θα κρυθεί. Και αυτός έχει ένα κίνητρο στον Ολυμπιακό και στην Ευρώπη να κάνει, να επανέλθει. Λοιπόν, μεγάλο. Έχει σκοράρει, και έρχεται σε μεγάλο σωματείο που έχει πάρει 7 τίτλους και θα θέλει να βοηθήσει για να πάρει και τον για το 8ο. Κατάλαβες. Έχει ο Θοδωρής έτοιμα τα γκολ που είχε βάλει, είχε σκοράρει με τη Σαντάρ Λιέγης κόντρα και στον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι το μάτς. Εδώ ήταν σύμφωνας. Ήταν σύμφωνας. Εδώ είναι σύμφωνας. Και ελαφρύσε. Και κοίτα πάλι τη φάση. Πώς βάζει την πλάτη. Τσιμπάει. Κοντρολάρει και τελειώνει. Βέβαια. Αυτό το γκολ ήταν, τα είχε βάλει μόλι την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ήταν το μάτς Σαντάρ Λιέγης Παναθηναϊκός. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη όλοι οι Ολυμπιακοί. Και εδώ στο είναι τον Ολυμπιακό, ναι, Νίκο, συγγνώμη. Ναι, έχει τα αποσφαιβή, βλέπεις τα κοίτα. Και αυτά τα τελειώματα δεν ξεχνιόνται. Να, κοίτα το και από την αρχή της φάσης. Εδώ κοίτα. Τους έφυγε τους δύο στόπερ στη μέση που τον είχανε, τον έβαλε πλάτη, καθάρισες. Ναι. Έχω βγάλει δύο συμπεράσματα από ό,τι βλέπουμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και στις δύο φάσεις βάζει πολύ καλά το σώμα του και φεύγει. Ναι, ναι, από πάνω έτσι. Φύγει, ναι. Και με τον Παναθηναϊκό μας βάλει στο δρύο πάλι την φάση. Τώρα δεν διέκρινα ποιος παίκτης ήταν. Πώς με την πλάτη έφυγε και την τσίμπησε μετά και την κατέβασε και εκτέλεσε. Και από ό,τι φαίνεται, Γιάννη, από τα νιάτα του βλέπεις. Mm-hmm. Είναι παίκτης γρήγορος, δεν ήταν αργός. Ναι. Δεν ήταν αργός. Δεν ήταν αργός, όχι. Έχει ταχύτητα. Είχε τον τραυματισμό. Είναι καλπάζει, ας πούμε. Εδώ βλέπεις, έλεγα πως βάζει και ανοιχτό διασυρμό, τον κερδίζει. Και την κατεβάζει. Την κατεβάζει ωραία, μπαμ και ωραίος. Και με τη μία. Ναι. Και δεν είναι αργός.
Ο Καρντόσο δεν έκανε τέτοια, ακούσαμε τίποτα. Αυτό δεν το βλέπεις ούτε στα νιάτα του τον Καρντόσο. Έτσι, μπράβο. Ούτε ο Ιντέγκε δεν ξέρει τέτοια μπάλα όπως ο Μπογκανή. Mm-hmm. Δεν ξέρει τι να κάνει. Γιατί εδώ ουσιαστικά. Και δεν έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτός έχει κάνει σε μεγάλα σωματεία στην Ευρώπη μεγάλο ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Mm-hmm. Το ξέρουν και οι προπονητές. Και ο προπονητής ο Χάζης στον Ολυμπιακό το ξέρει. Δηλαδή δεν μπορεί να αποτύχει. Τον είχε δύο χρόνια. Λοιπόν, πατάει στέρεα ο Μαρινάκης. Το εξετάζει, το κάνει. Θα πάρω να έχουν τη διαφορά από τους άλλους. Θα κάνω τέσσερις μεταγραφές. Πήρα τη μία, θα χτυπήσω άλλες τρεις. Όπως γίνει εδώ, να πούμε, και λέει εδώ. Υποσχέσεις, θα πάρουμε 4-5 έτοιμους παίχτες. Προανήγγειλε μειώσεις στα διαρκείας. Κυκλοφορούν την επόμενη εβδομάδα. Τόνισε ότι θα είμαστε καλύτεροι από πέρσι και ζήτησε στήριξη στο πρόσωπο του Χάζη και στην ομάδα γενικότερα. Βλέπεις τι κάνει. Το λαό τον σκέπτεται. Και λέει, κύριε, και στα άλλα. Ναι. Και στα αυτά θα τα κατεβάσει. Θα τα κατεβάσει και τα διαρκεία όλα. Για να μαζευτεί ο κόσμος. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι. Εδώ είναι όλα τα τρόπια από το 2010 και το Ραστέχνη. Αυτό είναι. Μπράβο. Ο Μαρινάκης. Σκέψει τώρα τι έχει κάνει για το συγχωρεμένο τον πατέρα του Θεσσαλονίκη, στο ΑΚΕΠΑ. Για τη μάνα του Καλλιόρατο που ζει. Για του φουκαράδες του πρόσφυγες στο μνημείο που τα αγόρασε. Και ένα χειμώνα. Φοβερός είναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα. Αν έχουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Να τον. Ωραία, Κώστα. Ελάτε να σας πω για τον Κογκολέζο. Κώστα, μπορώ να χαιρετήσω. Έχω πληροφορίες για τον Κογκολέζο. Έλα, Πασκάλ. Μισό λεπτό, Κώστα. Μισό λεπτό. Μπορώ να σε ονομάσω με αυτό το γυαλί, με λαχρινός, με άσπρη μπλούζα. Τον έφερε εκεί. Ο νέος Σόνι Λίστον με τον Ιγκάσο, Γουακάσο. Έχεις τον Μποκανί εκεί και τον ψάχνουμε εδώ. Ο σκηνοθέτης μου Κογκολέζος. Έτσι. Και ξέρει, είναι στον ποταμό Κογκό. Οχ. Κυνηγούσε κροκοδίλους. Έτσι, μπράβο. Λεοντάρια και υποποτάμους. Δεν τον πιάνει η γρήπη, δεν τον πιάνει πονοκέφαλος, δεν τον πιάνει τίποτα. Στα γήπεδα πάω. Όποιος τολμήσει να με χτυπήσει, του τραβάει κάτι μπουνί. Ωραίο. Και λέει ότι αυτός ο μαύρος, λέει, πες τον Αλέφαντο, θα ξεσηκώσει, λέει, τον Καραϊσκάκη. Πες τα, ρε, τι τα λες εμένα. Πες τον κύριο Νίκο. Πες το. Κύριε Νίκο, καλησπέρα. Έλα, ρε, γιγαντά μου. Γιγαντά μου, έλα. Φοβερό, ρε. Να του δίνει πάσες. Το Φορτούνι. Ναι. Ο Φορτούνις είναι ο μόνος που θα κάνει τον Μπουκανί να γίνει ήρωας στο Ολυμπιακό. Ναι. Ωραία. Θα παίξει μόνο αν το σερβίρουν. Αλλιώς θα με τον αφήσουν μόνο του να παίρνει την μπάλα, να γυρνάει πίσω, να παίρνει την μπάλα για να σκοράρει. Θα κάνει όπως έκανε πέρσι ένα ολόκληρο χρόνο χωρίς να βάλει γκολ. Είναι καλό τραποδότη, έτσι. Αλλά είναι γρήγορος όμως το βλέπω. Ναι, πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι θα σπάσει τα δίκτυα. Θα σπάσει τα δίκτυα. Αλλά θέλω να το δω όμως στα μεγάλα παιχνίδια. Στα μεγάλα παιχνίδια, ναι. Τι θα γίνει. Θα τον πλαισιώσει, λέει ο Μαρινάκης. Ο Νίκος θα ξέρει τι. Έκανε την πρώτη χρονιά για μεγάλη. Έτσι ζούμε. Με τον οποίο μπορεί να παίξει. Πίσω, ένα δεκάρι πολύ καλό. Δηλαδή μια μεταγραφάρα θέλει ακόμα. Για να συντρίψει τα. Δεν χρειάζεται μεγάλες μεταγραφές. Ναι. Ας πάει στην Αφρική, θα φέρει καλούς παίκτες. Δεν χρειάζεται να. Μαύρους θα φέρει. Σαν και εσένα, μαύρους θα φέρει. Κι άλλο. Βέβαια, ας φέρουν. Δεν υπάρχει. Ας πάει στο Κονγκό. Τόσους καλούς έχουμε. Δεν θέλουν να πάρουν Έλληνες εδώ πέρα που υπάρχουν. Λοιπόν, έγινε, παιδιά. Αν παίρνουμε ξένους, ας πάμε εκεί πέρα να βρουν. Άρα λες, αν το σερβίριο Φορτούνης ανέβει λίγο, θα σπάσει τα δίκτυα, μου λες. Ακριβώς. Τέλειος. Ωραία. Ευχαριστούμε για το σερβίριο. Ο Κογκολέζος Παοξής είναι, θα στεναχωρηθεί, λέει, αλλά εντάξει. Φέρνει τα ακουστικά εδώ πέρα. Αυτή είναι. Μπράβο, Κώστα. Όλο το ρεπορτάζ. Μας έπιαξε, όλο το ρεπορτάζ. Είναι ο σκηνοθέτης μου εδώ. Κογκολέζο σκηνοθέτη εγώ. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει σκηνοθέτες. Δεν έχει τίποτα. Βρήκαμε εμείς από τον Κογκό. Είμαστε 200 χρόνια πίσω. Τη βγάζουμε όμως. Ο Κογκολέζος είναι τρομερός. Μια χαρά. Είδαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ με τον Μποκανί. Και οτιδήποτε άλλο που συμβαίνει που μπορεί να δεις Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό τώρα το σαντάξεις κάθε μέρα στο Α και στο Ω. Είναι 3.000-4.000 λέξεις, είναι δουλειά. 3.000-4.000 λέξεις, όπως λέει ο Γιάννης, τα ξέρει καλύτερα. Είναι δουλειά φοβερή. Και μετά από έναν άνθρωπο, τίμιο, στα ίσια, τέρμα. Δεν πάει να του δώσει το χρυσάφι του κόσμου, τίποτε. Μέγας δημοσιογράφος και τι, μέγας δημοσιογράφος, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Και σε αυτό και στα παιχνίδια.
να κριτικάρει. Αν σε βάλει να κριτικάρει, λες και είσαι μέσα, Γιάννη. Το καλοκαίρι έχεις πάει κανένα μπάνιο, έχεις πες για ύπνο, δεν έχεις διμάτσεις, διαβάζεις, καθαρίζεις. Καλοκαίρι κάνω μπάνιο, διαβάζω και όταν έχω εκπομπή, μπαμ, ότι το είδα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Είναι φοβερός. Αυτό δηλαδή όλα. Το κάνω γιατί είναι άδικο, η στήλη αυτή είναι ασύλληπτη και ο Φέδωνο Κωνσταντάκης μετά το συγχωρεμένο Θόδωρο Νικολαίδη να ζήσει πολλά χρόνια ο Φέδωνας. Είναι αυτός ο σημαία του Φωτός, με τις κόρες του Θόδωρου και τα λοιπόν, λοιπά. Λοιπόν, να σας πάω, καταρχήν Κώστα, έχεις κανένα σχόλιο? Και ο Νίκος ο Στρατής αγέραστος, ρε φίλε. Έτσι, ναι. Ο ίδιος το 2007, καλά σαν να μην πέρασε μια μέρα, 2016, τίποτα. 10 χρόνια. Ο ίδιος. Αγέραστος. Εγώ νόμιζα ότι είναι τώρα. Τώρα, προπονείται, ναι. Μπράβο, ρε Στρατή. Λοιπόν, γιατί εσύ και ο Γιάννης πάτε πίσω, τυπά ξύλο, πετάτε. Οπα, τραβάμε χιλιόμετρα, πετάτε. Σαν τους μάγκους ιστορίες. Καλά, είσαι φοβερός. Φοβερός. Βέβαια. Σε έχω ονομάσει ο Σόνι Λίστον της Θεσσαλονίκης. Ήθελα να πάμε κάπου αλλού, αλλά που το αναφέρατε, θα πάμε στο μεγάλο στόπερ που είναι δημοσιογράφος στόπερ. Ναι, εδώ έτσι, το σε Γιώργο ένα Λίγκρι. Φανταστικό Γιώργο Λίγκρι. Ο οποίος είχε μια άτυχη στιγμή, εδώ τον βλέπω να μπαίνει αλλαγή. Εδώ κοίτα. Είναι ο τελικός, τι είναι αυτό τώρα, τελικός κυπέλου μέσων ενημέρωσης. Μπράβο. Φοβερός σου λέω. Βοήθαρα, αλλά δεν έχω σημειώσει. Στόπερ, φοβερός. Λοιπόν, τέλος πάντων, Sport FM έπεσε, το χάσαμε τον τελικό. 2-1 από το Action 24, εδώ πέφτει, κάνει τάκλιν. Ωραίο. Εδώ να δεις, εδώ κοίτα. Τέλεια, εδώ κοίτα, τέρμα. Τέρμα. Το βαρίζαμε. Λοιπόν, χτυπιέται και μου τζώνει. Δεν είναι αυτά τώρα. Αυτό είναι... Κοίτα την κόλ, σίγουρο έχασε αυτός τώρα. Αλλά εδώ κάνει και ένα λάθος. Τώρα για μεγάλο στόπερ δεν είναι αυτό τώρα, δεν είναι. Κάνει όχι και ένα λάθος μεγάλο, ο Χελάκης. Ναι. Μας ακούει τώρα. Βέβαια. Επιτρέπεται να είσαι προπονητής ο Χελάκης και έχεις τέτοιο θηριώδη στόπερ και τον αφήνεις να τον εβάλεις στο 70-72 μέσα. Έτσι χάνονται τα κύπελλα. Και να χάνεις και ένα 0 και περνάει και γίνεται και ισοφάριση. Παλίγο να το κάνει και 2-1. Το χάσει άλλο και ενώ τέρμα. Δηλαδή, έβαλε τρίτο στόπερ. Μιλάει, μπράβο, μιλάει ο Χελάκης στο ράδιο. Αλλά θες να κάνεις και τον προπονητή στην πράξη. Κάνεις εγκλήματα. Λοιπόν, βάλε κανένα πλάνο, Ερθοδωρή, από το αγωνιστικό δεν έχουμε. Μην τα δούμε τώρα όλα. Θα μας τα βάλει. Με τρία στόπερ, ναι. Και έπαιξε ο Γιώργος αριστερό στόπερ. Τι έπαιξε. Με τρία στόπερ και τον... τον είδα εγώ. Με τρία στόπερ και τον εβάζει. Δεν παίζεται έτσι. Βάζεις τρία στόπερ τώρα, ρε Χελάκη, και αφήνεις όλη την πλευρά από εκεί. Πώς θα τη βγάλει μόνο στο Λίγκρις. Βέβαια. Ναι. Υπάρχει. Το χάσαμε το κύπελλο. Το μπακ δεξί που είναι, έξω δεξιά. Και το μπακ αριστερά που είναι έξω αριστερά. Δεν παίζεται έτσι. Σαν τον Τούντορ το πες. Σαν τον Τούντορ, ναι. Όπως το πες τον Τούντορ, λάδι. Ορίστε, μπαίνουν στα δίθια οι κόκκινοι. Τους βλέπεις. Πάρ' το κι αυτό. Τίποτε, χάνουν τα ντερά τους. Εδώ κοίτα, όποιος θέλει μπαίνει, Κελάκι. Όποιος θέλει κόκκινος μπαίνει, άλλος εδώ. Εδώ ισοφαρίσαμε. Παρά λίγο. Σοφάρισε ωραίο γκολ. Ναι. Τον βρήκε ανοιχτό, τον καθάρισε. Ωραίο πάρσιμο, ωραίο κοντρόλ. Άλλο εδώ. Και μπήκε ο Λίγκρις να αλλάξει τη ροή του τελικού. Αλλά βέβαια. Δεν τα καταφέραμε. Λοιπόν, αυτά για να δείτε ότι είμαστε παντού. Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο. Μην γελάτε τώρα αυτό που λέει. Βαρύ τον είδα λίγο το Λίγκρι. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια στην Αθήνα, πιο ελαφρύ τον είδα. Ναι. Εντάξει, τον εβάζει στο 70, δεν τα κάνει. Η κάμερα. Τον είδα λίγο βαρύ. Η κάμερα, ναι. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε κάτι. Το κουβεντιάσαμε τον Νίκο νωρίτερα για κάποιες καινοτόμες αλλαγές που ετοιμάζουν γενικά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Στις πιο πολλές ο Νίκος είναι σύμφωνος. Να τις δούμε σε κάρτες αν τις έχουμε δει και να τις σχολιάσουμε γιατί σχολιάσουμε, δεν τις θυμάμαι όλες. Αυτές θα ισχύσουν ή είναι προτάσεις. Προτάσεις είναι για να περάσουμε. 2-30 λεπτά ημίχρονα με καθαρό χρόνο, δηλαδή να σταματάει το ρολόι όπως το μπάσκετ για τραυματισμούς, για αλλαγές πλάγιο, κλπ. Άμα, τέτοια, ναι. Οπότε... Στα 2-30 λεπτά μας σταματάει. Καθαρός χρόνος. Ακαθαρός. Στα 30 λεπτά καθαρός.
Τώρα με τα 45-15 παραπάνω. Ναι, ο καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου δεν είναι πάνω από 20. Α, δεν είναι. Άρα με τα 2 δηλαδή. 30 λεπτά είναι καλά. Μόνο μπάλα. Α, μόνο μπάλα. Είμαστε πολύ καλά. Μόνο μπάλα. Μπράβο. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν, χέρι πάνω στη γραμμή ή κοντά στη γραμμή που η μπάλα εμφανώς μπαίνει γκολ, κατοκυρώνεται γκολ χωρίς να δίνεται πέναλτι. Αυτό είναι τέλειο, διότι πάει γκολ και εγώ την τελευταία στιγμή κάτσα απλώς το χέρι ο παίχτης, το πέναλτι μπορεί να το αποκρούσει. Ναι. Όχι. Γιατί κύριε, το πέναλτι μπορεί να το αποκρούσει. Είναι άδικο. Είναι άδικο όταν μπαίνει με το χέρι στη δουλειά έχουμε γκολ. Άρα δεν τέλειο κι αυτό. Τέλειο το λέω εγώ. Ακατοχυρώνεται κι άλλο. Τώρα δεν θα έχει λόγο να το κάνει το χέρι. Δεν θα έχει λόγο, ναι. Θα Ninja TV, hi! Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 για να μας αναλύσει ο Νίκος Αλέφαντος τα όσα είδαμε Σαββατοκύριακο, κυρίως από το Confederation Cup αλλά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ελπίδων, και να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα, όπως είναι η μεταγραφή του Μποκανή στον Ολυμπιακό, η κλήρωση του Πανιωνίου λίγο νωρίτερα για το Europa League και άλλα ενδιαφέροντα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Δεν την άκουσα. Ο Ολυμπιακός μου πιο κλειώθηκε. Όχι Ολυμπιακός, μόνο Πανιώνιος είχε κλήρωση σήμερα. Είμαι Σιράκ από Αρμενία ή Μεγκόριτσα από Σλοβενία. Ξεκινάει 13 Ιουλίου. Μάλιστα. Σε λιγότερο από ένα μήνα. Εντάξει, εμείς στην αρχή, για να ξέρει λίγο ο κόσμος και ο κουβεντούλες, για ένα φοβερό Γιάννη Κοτρότσο. Ναι, έλα, ναι. Γίγαντας. Τελειότερα φοβερά ορθοπαιδικά. Όπο, αμερικάνικη εταιρεία, φτάνει μέχρι Σκόπια, όλη την Ελλάδα, εκπληκτικός και φοβερά. Οι ζώνες, κάλτσες, ορθοπαιδικά, ό,τι έχει, ασύλληπτα. Τελευταίου τύπου. Κοτρότσος, Γιάννης, θα τον βρείτε σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, παντού όλο τον κόσμο. Και Σίμος Τσαλογλίδης, ντύσιμο καπάνι. Στη Θεσσαλονίκη ξέρει ο Κωστάκης, σε τίνει σαν τον Αρμάνι, σε ντύνει. Σε ντύνει. Και έχουμε να πούμε, το οποίο αυτό είναι πράγματι για τον κόσμο που κοιτάμε, είναι ένα διαγνωστικό κέντρο που είπα προχτές του κύριου Λιάση, μέγας επιστήμονας, τελευταίου τύπου όλα τα μηχανήματα, σε παίρνει καροτίδες όλα πάνω, αορτές, κάτω, νεφρά, όλα, προστάτες, ό,τι θέλεις. Είναι φοβερό στο παλαιό ψυχικό, Αθήν λέγεται η εταιρεία, είναι καταπληκτικός επιστήμονας και ο Λιάσης. Κόσμος, θα πας μια φορά το χρόνο όλα, θα αποφύγεις εγκεφαλικά, αποφύγεις τα πάντα. Θα σου δει αορτή που είναι επικίνδυνη, δεν τη βλέπει άλλος και είναι δύσκολο να τη δουν και οι καρδιολόγοι. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Να δεις που βρίσκεσαι. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Κωστή Ραπτόπουλο, οπότε Νίκο να ρωτήσω για τον Ντιομαρσί Μποκάνη, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα λίγη ώρα πριν. 31χρονος Κογκολέζος επιθετικός, έπαιζε στην Χαλ φέτος στην Premier League του Μάρκο Σίλβα. Και ο Μπέσνικ Χάση, ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού, τον ήξερε από τη θητεία του στην Άντερλεχτ. Τότε να πούμε ότι ο Χάση ήταν βοηθός του Φαντεμπρόμ και στη σεζόν που έπαιξε στην Άντερλεχτ έκανε και τα καλύτερα παιχνίδια του. Εδώ τον βλέπουμε να σκοράρει σε ένα μάτς της Norwich με την Arsenal, με την Liverpool, συγγνώμη, με τα Κουνάκη. Γενικά μέσα στην περιοχή είναι πολύ δυνατός, με πολύ μειώδη σωματότυπο και στο κεφάλι. Η ταχύτητά του δεν είναι το νούμερο ένα προσόν του, αλλά ήταν εισήγηση του προπονητή του Ολυμπιακού, οπότε δεν ξέρω, προφανώς κάτι θα έχει στο μυαλό του για να ζητήσει αυτόν. Εδώ είναι και οι συμμετοχές, οι χρονιές που έχει κάνει. Ξεκινάμε από το 11-13 που είπαμε, την Άντερλεχτ, έκανε 34 γκολ σε 53 παιχνίδια. Μετά πήγε στην Αμό Κιέβου, έκανε 16 γκολ σε 33 παιχνίδια. Ακολούθως στην Norwich έκανε 7 γκολ σε 29 μάτς. Είχε έναν τραυματισμό στην Χαλ, έπαιξε μόλις 12 παιχνίδια και δεν έβαλε γκολ.
Άρα, Νίκο, από αυτό που βλέπουμε, τα καλά του χρόνια ήταν τη διετία 11-13 στην Άντερνετ. Και με τις ανταρλίες. Εγώ τα έχουμε πει ότι, όπως μου λέει και ο Γιάννης ο Πολυκαντριώτης, μου είχε πει επανειλημμένος, μου λέει είναι τόσο αγάπη προς τον Ολυμπιακό, προς τον συγχωρεμένο τον πατέρα του, προς τη μητέρα του, στον δε τον Ολυμπιακό από μικρό παιδί και κάνει και καλά στον κόσμο, στην κοινωνία ο Μαρινάκης και επιπλέον επειδή αγαπάει τον Ολυμπιακό παθολογικά, φοβερά από μικρό παιδί, πάνε καλά οι επιχειρήσεις του έξω και τα λοιπά, έχει την ευχαίρεια ο ίδιος να κάνει μεταγραφές και να παίρνει παίχτες, να ενισχύσει τον Ολυμπιακό, διότι το έχει βάλει μεράκι, να πάρει και το 8ο και θα δώσει λεφτά. Είδες, η πρώτη μεταγραφή είναι ο Μπογκανή, μπορεί να κάνει άλλες 4 ή 5 έτοιμες και καλές. Είδες που λένε μερικοί αργείς και τα λοιπά. Μα έχει την ευχαίρεια να πάρει τον παίχτη και τα λοιπά. Λοιπόν, το βιογραφικό του Μπογκανή είναι πολύ μεγάλο. Είναι δυνατό. Είναι από εκεί και πέρα θα περιμένουμε. Εντάξει. Πιστεύω να είναι στα καλά του, ας πούμε, γιατί ξέρει, Μαρινάκης δεν την έχει πατήσει σε τέτοιες καταστάσεις ποτέ. Δεν την πάτησε όπως ο Σαββίδης με τον Μπερμπάτοφ. Εντάξει, ο Καρντός ήταν ένα... Ναι, μόνο ο Καρντός, τον οποίο τον βρήκε, μου φαίνεται. Δεν θυμάμαι αν τον πήρε. Τον πήρε, αφού ήταν πέρσι. Ναι, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, καλύπτει, βάζει τους άλλους, παίρνει στο πρωτάθλημα, σε καλύπτει μια φάση που δεν θα πάει να βγει ο Γκορτζής, γιατί ο Γκαρντόσο από ανέκαθεν, εγώ το θυμάμαι, ενώ τον Μπογκανή δεν τον έχω δει να σχηματίσω εντύπωση, τον Γκαρντόσο τον έβλεπα στη Λίβερπουλ. Στην Μπενφίκα. Στην Μπενφίκα. Και λέω, τι τον θέλετε ρε και τον κρατάτε, διώχτω, γιατί τότε λόγω του μεγάλου του παιχταρά της Μπενφίκας, συγχωρεμένο του Ουσέμπιο, ήμουν Μπενφίκα. Ρε αργός ρε, τους λέω, μέχρι να στήψω, εδώ και 30 χρόνια. Και ήρθε στον Ολυμπιακό και τους είπα, είναι αργός. Το φοβόσουν, ναι. Κατάλαβε, λοιπόν, τώρα εδώ έχει άλλο. Στιγμιότυπα, όταν είχε σκοράρει κόντρα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, υπάρχει έτσι ένα μούδιασμα, γιατί φέτος έπαιξε 12 μάτς, δεν έκανε γκολ με τη Χαλ, προερχόταν από τραυματισμό. Γενικά στην Αγγλία δεν έκανε αυτή την παρουσία του τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά νωρίτερα στο Βέλγιο είχε πολύ καλές σεζόν. Και από αυτά που είδε ο Νίκος, επαναλαμβάνω, από αυτά που είδε, γιατί άλλο το γήπεδο και άλλο τα στιγμιότυπα, του κάνει σε γενικές γραμμές, ήταν, έτσι. Είναι και, πες το, πώς να σου πω, δηλαδή αν βρεθεί αυτά που βλέπαμε, έστω και το μισό που λέω λόγος, δεν πιστεύω. Δεν το χάνει. Θα πάει καλά, είναι δύσκολος αντίπαλος. Και μέσα φάλι ο Καρεσχάκη και τέτοια. Αυτό σήμερα που δείξαμε και που βλέπουνε, θα δείξει θα, και με τις μειώσεις που κάνει ο κ. Μαρινάκης, θα διαρκεί άλλος, θα γεμίσει ο κόσμος. Και θα πάρει και άλλους 2-3 μεταγραφές. Θα τις κάνει 4 ή 3, ξέρω εγώ. Extreme, half, θα ξεσηκώσει κόσμο. Θα ξεσηκώσει κόσμο και Europa League και όλα που θα είναι και τα λοιπά. Και θα γεμίσει το Καρασκάκι. Γιατί, όπως είπε και ο Γιάννης ο Πολυκαντριώτης, είναι μεγάλη δουλειά να λες στον κόσμο τέτοια εποχή που είναι στην Ελλάδα, παιδιά, τα εισιτήρια τα κατεβάζω, κάνω και παίρνει παίχτες ακριβούς, φέρνει παιχταράδες. Δηλαδή και... είναι για τον Ολυμπιακό, όπως τα έχουμε πει, μεγάλη σημαία και έχω πλήρη εμπιστοσύνη πόσο καιρό τα λέω και με βγάζει άσπρο πρόσωπο. Πάντως είναι ένα center for, το οποίο εάν εντάξει με τα πόδια του και βρει λίγη έκρηξη, μπορεί να σηκώσει το 9 του Ολυμπιακού. Θέλω να πω, βέβαια, έχει ενθουσιασμό, βέβαια, έχει ορμή, βέβαια, έχει βέβαια, ορμή, έτσι έχει βέβαια, δύναμη, βέβαια, ειδικά με στο Καρεσκάκι. Και εγώ περιμένω το πρώτο φιλικό παιχνίδι εδώ, για πάντα εδώ από κοντά, αλλά και είναι και οικογενειάρχης, τα έχει καλά με τη γυναίκα του, είναι μεγάλη ηρεμία αυτός, προπόνηση, σπίτι, σε τέτοια, δεν είναι να πεις ότι θα κινηθεί αλλού και τα λοιπά. Κατάλαβα, ναι. Εντάξει. Θα και ενδιαφέρον, Νικό, για να το κλείσουμε, να δούμε αν ο Χάση, θα το δούμε και από τα φιλικά αυτό, παίξει με 4-4-2, δηλαδή διαφορετικά τον κρίνουμε μόνο του στην επίθεση, διαφορετικά με ακόμα έναν, έτσι. Είτε είναι αυτός ο Ανθαριφάρ, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Φαίνεται ότι δεν είναι ο στατικός, θα του τη φέρεις μέσα να τη βάλει. Έτσι. Στην Ελλάδα μόνο ο Μπέρκ, από ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυτό το στυλ, το ότι μπορεί και απέξω από την περιοχή και στο ένας μέναν. Δηλαδή,
από ό,τι βλέπω και στο ένας με έναν είναι καλός, στο μεγάλο χώρο έχει ταχύτητα, δεν μας αρέσουν οι στατικοί σεντερφόρ, άλλωστε και ο Νίκος είπε αυτοί πεθάνανε. Αυτός είναι το άλλο στυλ. Ναι. Και άμα, δεν είναι καλά, άμα τα ποδάρια του είναι καλά, ας πούμε, και δεν έχει τραυματισμούς, δεν μα πειράζει εμένα, επειδή πέρσι δεν έκανε γκολ, αλλά η ιστορία του δείχνει ότι το έχει τον γκολ, έχει το μεγάλο χώρο, έχει το ενασμένα. Από εκεί και πέρα, αν έχει και το Φορτούνι, το Φορτούνι στα παλιά επίπεδα που δεν το βλέπουμε το Φορτούνι, και εδώ είναι το ερώτημα, Νίκο. Εδώ το Φορτούνι, 1,5 χρόνο Ολυμπιακός, του δίνει την ευκαιρία να φορμαριστεί κτλ. Εδώ τι βλέπεις να γίνεται? Αυτός μπορεί να παίξει ο Κογκολέδος. Από πίσω το δεκάρι εκεί πέρα, εσύ θα παίρνεις παίκτη ή θα έλεγες στο Φορτούνι θα σε φτιάξουν η τελευταία σου χρονιά? Είναι θέμα, ας πούμε, και προπονητή να τον ανεβάσει. Ποια είναι η γνώμη σου? Και σε αυτό θέλω να πω, ότι αν έτσι όπως τον είδαμε τον Κομπαρνί, εντάξει, ήταν και πιο χρόνια, έτσι, δεν είναι ήταν τώρα. Ήταν 3-4 χρόνια πίσω. Ναι, 3-4, αλλά 3-4, λοιπόν, πιστεύω ότι από τα σέντρεφορ τώρα που είναι εκτός, το Μυραλάς που ήταν και αυτός γρήγορος τα λοιπά, αν θα πάει αυτός θα σηκωθεί πολύ ο Φορτούνης. Διότι ο Φορτούνης με δύο φάσεις καλές που θα κάνει, και αν του τη δώσει δεξιά-αριστερά με κίνηση ή να τον βρει οτιδήποτε, και σκοράει, δασκώνεται και ο Φορτούνης και όλη η ομάδα. Ναι. Έχει μεγάλο ρόλο. Αλλά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης, δεν θα αφήσει έτσι τον Ολυμπιακό. Θα κάνει άλλες 2 με 3 γερές μεταγραφές. Θέλει να χτυπήσει πάση θυσία το 8ο πρωτάθλημα. Πάση θυσία. Θέλει να το γράψει. Θέλει, ναι, πάση θυσία. Και θέλει προφανώς. Θα δώσει, δεν κάθεται μόνο με αυτή τη μεταγραφή. Άλλες 2-3 θα τις πάρει. Ναι. Θα τις πάρει. Οι άλλοι δεν κινούνται ακόμα και προφανώς θα θέλει να το καθαρίσει και από νωρίς. Θα δούμε, περίμενε κανένας ότι θα πάρει τον Μποκανή. Ξαφνικά παρουσίαση. Μπορεί να σου λέει άλλο τον και έφερε. Να βρει ένα καλύτερο και να πάρει τον άλλο. Κατάλαβες. Θα περιμένουμε. Ο Μαρινάκης δεν έχει ανάγκη να κάνει αυξήσεις κεφαλαίων, να πάρει λεφτά κτλ. Δόξα τω Θεώ, οι εταιρείες του πάνε άριστα. Ο ίδιος είναι φοβερός επιχειρηματίας. Έχει την ευκαιρία μόνος του να αγοράζει παίχτες. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχει μεγάλη δουλειά είναι αυτό. Πάντα ναι, αγοράζει. Κάνει μεγάλη διαφορά μεγάλη αυτό. Άλλωστε, 1-2 παίκτες έχει την πολυτελεία να τους περιμένει. Έτσι. Ναι, ναι. Πάμε, παιδιά, λίγο στον Πανιόνιο να το αναδικήσουμε. Είναι σήμερα η κλήρωση. Είμαι Σιράκ από Αρμενία. Είμαι Γκόριτσα από Σλοβενία. Πρώτο μάτς 13 Ιουλίου στη Νέα Σμύρνη. Ρεβάνσης 20 Ιουλίου στην Αρμενία ή στην Σλοβενία. Εντάξει, λίγα πράγματα έχουν προλάβει να αλλιεύσουμε για τις δύο αυτές ομάδες. Η Σιράκ τερμάτισε τρίτη στην Αρμενία, κυρίως παίκτες από το εγχώριο πρωτάθλημα. Στην δεύτερη θέση είναι αυτοί όλοι. Αρμένοι. Έχει έναν 17χρονο και έναν 22χρονο που έχουν κάνει πολλά γκολ. Η Γκόριτσα στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος στην Σλοβενία, στο πλην 13 από την πρωτοπόρο Μάριμπορ. Έχει πιο βαθύ ρόστερ συγκριτικά με την Σιράκ, αλλά και πάλι δεν αναφέρουμε καν τους παίκτες, γιατί είναι άγνωστοι στο ευρύ κοινό, ακόμα και σε εμάς. Το για τον Πανιόνιο, Γιάννη, είναι ότι έχει κορμό. Δεν φεύγουν παίκτες, από ό,τι μαθαίνω, πολλοί να έρθουν πολλοί, και ξέρει να παίζει